Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμη εκπομπή λοιπόν, τι λες τώρα, από την τηλεόραση Best, για να δούμε μαζί και τα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και μια σειρά από θέματα που απασχολούν τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Και μια και ο λόγος και για την κοινωνία, που πάντα βρίσκεται στο δικό μας επίκεντρο, γενικά ως σταθμός, αλλά και ως εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες και τα προβλήματα τα οποία είναι πολλά. Αν και αυτό το ρεπορτάζ θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε επίπεδο Μεσσηνίας, ύστερα θα ταξιδέψουμε και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, δείχνει ότι δεν ήταν μια πολύ κακή χρονιά. Ωστόσο, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί οι αριθμοί ερμηνεύονται με πολλούς τρόπους. Έτσι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το τι έχει συμβεί στη Μεσσηνία πέρυσι και σχολιάζουμε αμέσως μετά. 573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2019 στο νομό Μεσσηνίας, ενώ 1.147 ανήλθαν οι διαγραφές από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σε απόλυτους και μόνο αριθμούς σε σχέση με το 2018, εμφανίζεται μια αυξητική τάση για την εγγραφή νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές. Ενδιαφέρον πάντως υπάρχει και αναφορικά με την μορφή των επιχειρήσεων οι οποίες και ανοίγουν. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 συστάθηκαν 5 ανώνυμες εταιρείες εναντί 3 του 2018. Λιγότερες ήταν οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες και εγγράφησαν στο ΓΕΜΗ από 340 το 2018, 327 το 2019. Περισσότερες οι ετερόρυθμες εταιρείες, 70 το 2019 έναντι 35 το 2018. Μικρή η μεταβολή στις ΕΠΕ, 5 το 19 έναντι 3 το 2018. Καμία κινητικότητα με τις μονοπρόσωπες ΕΠΕ, αυξητική τάση 103 εγγραφών έναντι 70 για τις ΙΚΕ, καθώς επίσης και για τις ομόρυθμες εταιρείες με 62 νέες συστάσεις το 19 έναντι 48 το 2018. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο διαγραφών εντοπίζεται στις ατομικές επιχειρήσεις, με τις διαγραφές να ανέρχονται στις 86 το 19 έναντι 108 το 18, στις ετερόρυθμες εταιρείες με 17 εγγραφές το 19 έναντι 13 το 18 και στις ομόρυθμες εταιρείες με 32 διαγραφές το 13 το 18. Με τους αριθμούς, ωστόσο, να μην λένε πάντα την αλήθεια, ενδιαφέρον έχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρείων, οι οποίες και άνοιξαν ή διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ τόσο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, όσο και σε βάθος δεκαετίας, όπου και η κρίση κυριάρχησε στην οικονομία. Κρατάμε αυτό το τελευταίο, γιατί η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Το ζητούμενο είναι ποιες επιχειρήσεις κλείνουν, τι επιχειρήσεις ανοίγουν και πώς ακριβώς έχουν αυτές οι αλλαγές. Να έρθουμε τώρα και να καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από την πανέμορφη Αργολίδα, τον πρόεδρο του ΕΚΙ Επιμελητηρίου, τον κύριο Φώτη Δαμούλο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα για τη δική του περιοχή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αναστοπούλου. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Και ευτυχία. Κοιτάξτε, και η Αργολίδα δεν πήγε άσχημα για το 2019, παρόλο που ήταν μια χρονιά που ετάσσεται μέσα στην δεκαετία της κρίσης. Εμείς ως Αργολίδα, έχω πει και άλλες φορές, ότι δεν έχουμε βιώσει τόσο έντονα την κρίση όσον αφορά το κομμάτι των αριθμών. Έτσι εννοώ, μιλάμε για διακοπές και για ενάρξεις. Το ισοζύγιο και φέτος ήταν θετικό. 233 ήταν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με θετικό ισοζύγιο. Είχαμε 350 εγγραφές και 117 διαγραφές. Το ευχάριστο είναι, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί το τονίζουμε κάθε φορά, είναι ότι φέτος τα νούμερα των εγγραφών, τόσο όσον αφορά στο εμπορικό κομμάτι, αλλά κυρίως το μεταποιητικό, ήταν αρκετά αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, στο μεταποιητικό τμήμα που εντάσσονται οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες, είχαμε 58 εγγραφές και μόλις 17 διαγραφές. Και στο εμπορικό κομμάτι είχαμε 77 εγγραφές και 41 διαγραφές. Αυτό μας δίνει έτσι με ένα κουράγιο ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει στο κομμάτι του μεταποιητικού κλάδου, γιατί εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Δεν είμαι καθόλου αρνητικός στο θέμα των υπηρεσιών, ούτε το τουριστικό κομμάτι, γιατί σε εμάς το
εντάσσεται στο τμήμα υπηρεσιών και το τουριστικό κομμάτι. Και εκεί ήταν συνολικά 215 εγγραφές και 59 οι διαγραφές. Αλλά εκεί που θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση εκτός από τον τουρισμό είναι και η βιομηχανία μας, η μεταποίηση, γιατί όπως ξέρετε η αργολίδα κατά μεγάλο ποσοστό στηρίζει στον πρωτογενή τομέα και στον δευτερογενή τομέα. Επομένως είναι ενθαρρυντικό το ότι αρχίζει να κινείται το μεταποιητικό κομμάτι και αυτό μας δίνει έτσι χαμόγελα και μας γεμίζει χαμόγελα και αισιοδοξία για το μέλλον. Είναι σημαντικό με την εμπειρία και είναι μεγάλη που έχετε, ωστόσο, κύριε Δαμούλη. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την πραγματικότητα των αριθμών. Μιλάτε και για το μεταποιητικό κομμάτι. Πολύ καλά το ζείτε και το ξέρετε και εσείς το κομμάτι του τουρισμού. Είπατε πως είναι ένα με έναν τρόπο. Υπάρχουν επιχειρήσεις και εκεί που κλείνουν παραδοσιακά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με υπαλλήλους και ανοίγουν όπως και εδώ άλλα καταστήματα τύπου εστίασης και ίσως ένα άτομο που δουλεύει μόνο του για να νομίζει ότι τέλος πάντων έχει ανοίξει ένα μαγαζί ενδεχομένως. Κοιτάξτε, έτσι είναι ακριβώς όπως τονίζετε. Οι πάρα πολλές, να εστιάσουμε, αν θέλετε να πούμε, να εστιάσουμε ακριβώς τα νούμερα, να ξέρετε το εξής. Ότι τα νούμερα που συζητάμε με όποιο επιμελητήριο και να μιλήσουμε ή να μιλήσετε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι 350 εγγραφές και 117 διαγραφές που μιλάμε σαν επιμελητήριο αργολίδας μπορεί να συμβαίνει το 10-20% να είναι οι ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες ανακυκλώνουν το εταιρικό του σχήμα. Δηλαδή να είναι είτε ατομικές επιχειρήσεις είτε επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν με τη μία μορφή και ανοίγουν με μία άλλη μορφή κτλ. Το ζήτημα είναι ότι παραμένουν οι ατομικές επιχειρήσεις πρωτοπόρες, δηλαδή δεν δημιουργούνται, αυτές που έχουν τον πρώτο ρόλο στις ενάρξεις είναι οι ατομικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μεγάλη αύξηση στις εταιρείες και αυτό είναι ένα δείγμα ότι γυρνάμε πιο πολύ στις οικογενειακές επιχειρήσεις και με μικρότερα κόστη κτλ. Ξέρετε, όλα αυτά κάνουν κύκλους. Μεγάλο ρόλο παίζει το φορολογικό κομμάτι και το ασφαλιστικό κομμάτι. Επομένως, περιμένουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σαν επιμελητήρια, περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση που έχει έρθει, στο σωστό δρόμο θεωρώ ότι κινείται, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος ο επιχειρηματικός και να μπορέσει να ξεκινήσει την επιχείρησή του με μεγαλύτερο κουράγιο και να μπούμε πλέον και στο κομμάτι της ανεργίας, να υπάρξουν νέες θέσεις για να μπορέσει να αρχίσει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Επειδή ξέρετε, είναι το επόμενο, η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει μόνη της. Προφανώς. Έτσι. Επειδή θα ήταν το επόμενο ερώτημα που σας έκανα και με προλάβατε και πολύ καλά κάνατε, τι θα ζητούσατε από την κυβέρνηση, μιλάμε για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ειδικά οι μικρομεσαίες, αλλά δεν το έχουμε δει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Έχουν πάρει όλα τα όργανα του σώματος, αφήστε το αυτό τώρα. Καρδιά, ραχοκοκαλιά, τα πάντα. Έχει σπάσει για τα καλά και τέλος πάντων δεν ξέρω αν υπάρχει και θεραπεία στην προκειμένη περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν αισιοδοξείτε ότι κάτι από όλα αυτά τα οποία ξεκινήσατε να λέτε, τη μείωση της φορολογίας ή οτιδήποτε άλλο θα δούμε φέτος ή από εδώ και στο εξής. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει εμείς ως επιμελητήρια όλα αυτά τα χρόνια ήταν αυτά τα πράγματα, ότι δεν μπορείς να ζητάς τα πάντα, δεν μπορείς να έχεις φτάσει την φορολογία μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και 85% το φορολογητέο σου εισόδημα και να ζητάς από τον άλλον να σου προσφέρει και άλλα. Είναι επικώς αδύνατο να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος, μια επιχείρηση να κερδίσει 100.000 ευρώ, να όχι απλώς να χαρεί, να πετάει στα σύννεφα και όταν θα κάνει ταμείο που λέμε, επιτρέπουμε την έκφραση, το τέλος αφού πληρώθουν οι πόροι κτλ. Να του έχουν μείνει 15.000. Είναι επίοικος απαράδεκτο. Αυτό όμως δεν φτάνει. Έτσι, θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο, θα πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο από την κυβέρνηση τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Όσον αφορά το κομμάτι της αισιοδοξίας,
Επιτρέψτε μου να πω ότι ναι μεν τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, έχω όμως την εντύπωση και μακάρι να διαψευστώ, δεν το θέλω καθόλου να επαληθευτώ, ότι το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η κυβέρνηση όταν το χειριστεί. Πάρα πολλά χρήματα θα λείψουν από την κατανάλωση, θα λείψουν από την αγορά, διότι λάβετε υπόψη σας ότι περίπου 6 δις ρυθμίστηκαν. Αυτές λοιπόν από τα 6 δις που πάνε πλέον σε φόρους, συν τις τρέχουσες υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρώνει κάθε επιχείρηση που έχει μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, είτε ασφαλιστικές εισφορές, είτε ασφαλιστικά ταμεία εννοώ, είτε φόροι, θα πρέπει να τα πληρώνει και λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι τώρα δεν πλήρωνε τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φεύγουν κάθε μήνα και θα πάνε στον δημόσιο κορβανά. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά. Θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα, ώστε να μην αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση, στο εμπόριο, στην καθημερινότητά μας. Και πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε. Καλή δύναμη να ευχηθώ, κύριε Δαμούλε. Καλή συνέχεια και μακάρι να γίνουν αυτά που πρέπει, γιατί έχουμε χάσει και την ουσία του αυτονόητου σε αυτή τη χώρα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξανά, καλή χρονιά σε όλους, υγεία. Και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια ανάταξη στην οικονομία και να το δούμε άμεσα στις επιχειρήσεις μας και στα ταμεία μας. Να είστε καλά. Μακάρι, να είστε καλά. Θα μπορούσαμε βέβαια και με τον κύριο Δαμούλο, όπως και με πολλούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους τέτοιων φορέων, να μιλούμε για ώρες. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ας κρατήσουμε την συγκρατημένη αισιοδοξία, την ελπίδα καλύτερα να το θέσω, πως κάτι θα γίνει και θα έπρεπε να έχουν δει ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι φορείς τα θέματα αυτά σοβαρά χθες και προχθές. Πάμε τώρα να έρθουμε από την Καλαμάτα και την Αργολίδα ως την Μεγαλόπολη. Εκεί όπου χτυπά για λίγο καιρό ακόμη η καρδιά της ΔΕΗ. Υπάρχει ένα ζήτημα, το γνωρίζουμε όλοι, με φόντο την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πάμε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Έκανε κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, αναφορικά με τη συγκεκριμένη περιοχή στο φόντο του κλεισίματος των μονάδων. Το θέμα της μεταλιγνητικής εποχής στην περιοχή της Μεγαλόπολης αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα ζητήματα, τα οποία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας έθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Ζήτησα από τον Υπουργό να μας καταβληθούν αμέσως τα 26 εκατομμύρια ευρώ τα οποία οφείλει η ΔΕΗ. Εδώ και κάποια χρόνια. 26 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ έχει ευτυχώς μια καλή πορεία. Μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα, τα οποία οφείλει να δώσει σύμφωνα με τον νόμο και τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για έργα στην Μεγαλόπολη, στην ευρύτερη Μεγαλόπολη. Και ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι στο συντομότερο χρόνο θα καταβληθούν αυτά τα χρήματα μαζί με τα 6 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον τα 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία, είναι η εμπορία των ρήπων, και 3 εκατομμύρια ευρώ για όλους, εννοώ και τη Δυτική Μακεδονία, είναι το τέλος εξόρυξης λιγνίτη. Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα για να διατεθούν για την περιοχή της Μεγαλόπολης και να πάμε με καλύτερο βηματισμό στη μεταλιγνητική εποχή. Πέρα όμως από τις οικονομικές εκκρεμότητες για τις οποίες υπάρχουν θετικές εξελίξεις, επιτάπητο στέθηκε και το θέμα που έχει να κάνει τόσο με το κεντρικό master plan, όσο και με το τοπικό για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Θα υπάρξει master plan κεντρικό από την ελληνική κυβέρνηση και βεβαίως είπα ότι θα κάνουμε και ένα τοπικό master plan με τα λιγότερα δυνατά χρήματα. Υπάρχει μια διάθεση συμμετοχής από πολλούς φορείς της περιοχής. Έγινε αποδεκτό το τοπικό master plan. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στάθηκε παράλληλα και στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την Δημοτική Αρχή. Οτιδήποτε γίνει στη Μεγαλόπολη θα έχει την σύμφωνη γνώμη ή την ενημέρωση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε χωρίς τη δική τους γνώση και χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη. Το σχεδιασμό για τη μεταλιγνητική εποχή αναμένεται να παρουσιάσει σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη το επόμενο διάστημα Υπουργός Ενέργειας. Όπου θα ακούσουμε από πρώτο χέρι τις απόψεις της κυβέρνησης, τις θέσεις και το σχεδιασμό για την μεταλιγνητική εποχή.
τι μεγάλο και σπουδαίο μπορεί να προσδοκά η Μεγαλόπολη, ώστε η μετάβαση να είναι δίκαιη κατά τον ορισμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν από τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που θα επιχειρηθούν στο πλαίσιο αυτού του κλεισίματος των ελληνικών μονάδων και να έρθουμε αυτήν τη στιγμή να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο που μας απασχολεί με μια ματιά στους μεγάλους διαδικτυακούς τόπους αλλά και σε αυτόν της τηλεόρασης. Best, να ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας τι συμβαίνει αυτήν την ώρα με το πρώτο site. Ξεκινάμε, είναι το Newsit. Θρίλερ χωρίς τέλος με το Boeing που συνετρίβει στο Ιράν, έπιασε φωτιά στον αέρα, χάθηκε από τα ραντάρ στα 8.000 πόδια. Νέο βίντεο σοκ, τα βλέπαμε λοιπόν αυτά τις προηγούμενες ώρες, στο φως η πρώτη έκθεση των Ιρανών ερευνητών για την αεροπορική τραγωδία με τους 176 νεκρούς. Η Ουκρανία αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να καταρρίφθηκε από πύραυλο ή να έγινε τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τα βλέπαμε και χθες. Έντονος ο προβληματισμός στο φόντο όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο Ιράν. Φυσικά, για να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους διαδικτυακούς τόπους και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Το flash.gr, Μητσοτάκης Τραμπ. Έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα μας μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020. Αυτή λοιπόν μια είδηση στο πλαίσιο και όσων τις τελευταίες ώρες έχουν συμβεί μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας στην Αμερική και όσα τέλος πάντων στο πλαίσιο αυτής υπόθηκαν, συζητήθηκαν, έγιναν. Ακούσαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ικανοποιημένος και να τεκμηριώνει την άποψή του γιατί και για την συνέντευξη τύπου που δεν ήταν κοινή και για τις αναφορές που είδατε ποιες ήταν. Αντικαπνιστικός νόμος, πόσο συμμορφώθηκαν οι Έλληνες. Και οι απίθανες ιστορίες με το 1142 έχει γίνει και viral το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ήθελαν έλεγαν οι περισσότεροι καταγγέλλοντας. Και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα θέμα ως προς την ονοματολογία τέλος πάντων και όσα συμβαίνουν με την πρόταση της κυβέρνησης. Πάμε και στα υπόλοιπα sites. Η Εφημερίδα. Διαχείριση φυσικών καταστροφών θεσπίζονται εθνικός διοικητής και 13 περιφερειακοί συντονιστές. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Έχει γίνει λόγος και στο παρελθόν και προφανώς μετά από μια σειρά από καταστροφές και με αφορμή και την κλιματική αλλαγή που είναι εδώ. Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και που πολύ σωστά προωθείται το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Στασούλας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξέρω ποιος θα είναι, ανέφερε. Θα δούμε για την ονοματολογία πάρα πολλά και πολιτικά παιχνίδια τεράστια. Προχωράμε με τον δικό μας διαδικτυακό τόπο, το bestpavlatv.gr και βλέπουμε το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας και μας είπε τι συμβαίνει και στην Αργολίδα και ο εκεί πρόεδρος για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν, που κλείνουν, αλλά και τον πλασματικό αριθμό. Να συνεχίσουμε. Γιατί πλασματικό, στα κουτάκια αυτά τέλος πάντων δεν χωράει η πραγματικότητα πάντα των αριθμών. Το βλέπουμε και με την αστυνομία κατά καιρούς όπου έχουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά η πάταξη της εγκληματικότητας, αλλά η αλήθεια δεν χωράει σε αυτά τα κουτάκια πάντα. Πάμε να δούμε μια και είπα και αστυνομία τι λέει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θα είναι στην Καλαμάτα στις 18 Ιανουάριου, μάλιστα. Για να δούμε τι θα μας πει και για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Αγία Θεοδώρα Βάστατο, εκκλησάκι που μπήκε στο βιβλίο Guinness. Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων. Θα τα δείτε αφού τελειώσουμε την εκπομπή προφανώς. Τώρα μην είστε με το τηλέφωνο και τσικ 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 και στο ίντερνετ. Τα είδαμε μαζί, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε να σας δείξουμε, αύριο νομίζω είναι Παρασκευή, γιατί έχουμε κάθε Παρασκευή τον διαγωνισμό μας, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε το δώρο της εβδομάδας. Να έρθουμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε το δώρο της εβδομάδας. Και είναι εκπληκτικό και είναι στο φόντο αυτών που μας ζητάτε. Λοιπόν,
μια διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Messinian Bay, εκεί λίγο μετά τον Αλμυρό, κάτω από τον Ταΐγετο, με φόντο τον πανέμορφο Μεσσηνιακό κόλπο, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, φανταστικές παραλίες, ανακαινισμένο, εξοπλισμένοι χώροι, διαθέτει τα πάντα, μαγευτική θέα για όλη την διάρκεια του έτους, έτσι, όχι μόνο το καλοκαίρι, όπου πραγματικά εκεί είναι φανταστικά το καλοκαίρι, best κενό. Το ονοματεπώνυμό σας 54777 και μόνο 1,24 η χρέωση με τον ΦΠΑ. Βλέπετε πόσο όμορφος είναι αυτός ο χώρος. Στείλτε μηνύματα από όπου κι αν είστε, γιατί η Καλαματιάνη, εντάξει, το ξέρουμε, το ζούμε, αλλά είναι εκπληκτικά, θα περάσετε υπέροχα, θα έρθετε και θα έρθετε από νωρίς, θα φύγετε την επόμενη μέρα αργά, θα κάνετε και τη βόλτα σας και την εκδρομούλα σας γύρω-γύρω, να πάτε να πιείτε και τον καφέ σας στη Μάνη, για παράδειγμα. Υπέροχα θα περάσετε, καλή σας επιτυχία, αύριο θα ξέρουμε τον τυχερό. Και να δούμε τώρα ένα βίντεο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το μείζον ζήτημα του ελαιολάδου, της τιμής που παρά την εκπληκτική ποιότητα φέτος, ειδικά στη Μεσσηνία, έχει πέσει στα τάρταρα και κλαίνε κυριολεκτικά η παραγωγή και με το δίκιο τους. Αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με τιμή κάτω του κόστους κινείται το ελαιόλαδο με την κατάσταση αυτή να γεμίζει με έντονο προβληματισμό και αγωνία όλο τον κλάδο και με τις συνέπειες σίγουρα να είναι αρνητικές. Η χρονιά μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος. Οι πελάτες μας ένας-ένας αρχίζει και τελειώνει την χρονιά του για φέτος. Όντως είναι αρνητικό το πρόσημο στους λογαριασμούς που κάνουμε και η ηλιοτριβής και η παραγωγή. Το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ φτηνό. Κόστος έχουμε 2 ευρώ και πουλάμε σε τιμές του κόστους όλοι μας. Έχουμε μεγάλα χάλια καταστάσεως εδώ στην επαρχία μας, η οποία δεν υπάρχει, δεν την είχα ξανασυναντήσει ποτέ αυτό το πράγμα, δεν το είχα ξανασυναντήσει. Να φτάσει στο σημείο 2 ευρώ το λάδι, ούτε το νερό, δεν βγάζουμε ούτε τα συλλεκτικά. Όλος ο κόσμος λέει τα ίδια και τα ίδια. Εδώ πέρα έχουμε όλοι είμαστε καταστρεμμένοι. Όταν έχουμε μια μείωση πάνω από ένα ευρώ, οπωσδήποτε είναι μεγάλη μείωση και μεγάλη ζημιά που θα υποστούμε όλη η παραγωγή. Που αυτό θα γίνει και στην οικονομία της περιοχής. Δηλαδή θα αντανακλά και στην οικονομία και στην γύρω την περιοχή. Η κατρακύλα των τιμών συνεχίζεται σε μια χρονιά όπου οι προσδοκίες ήταν υψηλές λόγω και της πολύ καλής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Όλος ο κόσμος έχει αγανακτήσει και δεν βγάζουν και τα συλλεκτικά, δηλαδή δεν βγαίνουν τα μεροκάματα των εργατών. Και χώρια η υπόλοιπη εργασία που θέλουν οι ελιές μελλοντικά. Λιπάσματα, κλαδέματα, οργώματα και τέτοια. Η τιμή του ελαιολάδου, όπως και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχει κατρακυλήσει. Εδώ τη στιγμή αυτή κινείται γύρω στο 2,60. Έχουμε μια μείωση πάνω από ένα ευρώ. Αν πούμε ότι πέρυσι πουλήσαμε ανώτερη τιμή με 3,80, φέτος έχουμε κατεβεί στο 2,60 και το θέμα είναι ότι και το 2,60 είναι και αζήτητο κιόλας. Δεν υπάρχει και μεγάλη ροή στο 2,60. Με την πτώση να έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ με βάση τις τιμές όπου το προϊόν πολλούνταν την περσινή χρονιά και χωρίς την περίοδο αυτή να γίνονται πράξεις, το πλήγμα και στις τοπικές οικονομίες είναι μεγάλο. Δεν παίζεται τιμή αυτή δηλαδή, με τίποτα. Δηλαδή πάνω στο που έχουμε φτάσει στο αποκόρυφο. Πράγμα, δεν το έχω συναντήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Σας λέω τόσα χρόνια, είμαι τώρα εδώ, είμαι 70 τόσα χρόνια, 78 χρονών και δεν το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω άμεσα από την κυβέρνηση να μου πουλήσει το λάδι, αλλά περιμένουμε άλλα μέτρα πίεσης, όπως τις ελληνοποιήσεις που λέμε, και άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Ρωτήσετε όλους τους αγρότες, θα σας λένε τα ίδια πράγματα, δηλαδή αγανακτισμένοι όλοι. Κρατάμε αυτές τις αναφορές που δεν είναι οι μόνες και θα συζητήσουμε για το θέμα που είναι από τα πλέον σημαντικά, ίσως το σημαντικότερο ειδικά για τη Μεσσηνία αλλά και για όλη τη χώρα, με τον Διευθυντή της Ένωσης Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Πάζιο. Καλησπέρα σας, κύριε Πάζιο. Καλησπέρα, κύριε Αναστοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι η πρώτη φορά που έχω την τύχη και την τιμή να με καλείτε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους κιόλας, μιας και είναι και αρχή του έτους. Και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στους εορτάζοντες. Μακάρι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Αγάπη σε όλο τον κόσμο, αλληλεγγύη, τη χρειαζόμαστε και ευχόμαστε το 2020 να είναι χρονιά παραγωγική και αποδοτική
τουλάχιστον σε επίπεδο τιμών, γιατί φέτος έχουμε παραγωγή, τιμή δεν έχουμε ως τώρα. Είναι φοβερό εν μεταξύ, επειδή είμαστε όλοι από περιοχές, έχω και εγώ το χτηματάκι μου που λέμε που είναι για να φάμε λάδια, να πουλήσεις, τι να πουλήσεις τώρα, εντάξει, πολύ λίγο μπορεί να μένε, αλλά επειδή δοκίμασα και φάγαμε από το καινούριο λάδι, είναι εκπληκτική ποιότητα, είναι κάπου κάτω από 0,2 οξύτητα, είναι έξτρα παρθένο, mm-hmm. έχεις την αίσθηση αυτή του αγουρόλαδου που λένε έτσι στο χωριό μου. Και πραγματικά είναι μαχαιριά στην καρδιά αυτή η ποιότητα, τόσο ποιοτικό λάδι και όχι στις δικές μου περιοχές, νομίζω σε όλη τη Μεσσηνία, το ξέρετε καλύτερα, να έχει φτάσει να πωλείται 2,10 τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,10 το συμβατικό, περίπου 2,30 εκτιμητικά το pop και περίπου γύρω στα 3 με 3,20 το βιολογικό. Αυτές είναι οι τιμές όπως διαμορφώνονται την τελευταία περίοδο. Σίγουρα είναι μεγάλο ζήτημα, απασχολεί όλη την Ελλάδα, όχι μόνο τη Μεσσηνία, απλά επειδή είμαστε ο πιο ελαιοπαραγωγικός νομός της χώρας. Σίγουρα μας απασχολεί περισσότερο και επειδή κακά τα ψέματα το εισόδημα το οποίο κινεί την τοπική οικονομία είναι το αγροτικό, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια κάποιο ισοδύναμο σε περίπτωση που έχουμε κάποια καταστροφή όπως φέτος δεν έχουμε χαμηλή τιμή και είναι έντονα τα σημάδια και το αποτύπωμα και στην τοπική αγορά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και έρχεται από πολύ παλιά με την έννοια του ότι ενώ έχουμε ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, υπάρχουν ζητήματα εθνικής πολιτικής στα κομμάτια της προβολής και προώθησης που θα πρέπει να υπάρξει. Υπάρχουν ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης. Φεύγει όλο χήμα στο εξωτερικό, μη επώνυμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα τελευταία χρόνια όλο αυτό τυποποιείται από τους Ιταλούς κυρίως, οι οποίοι αυτοί διαμορφώνουν και την τιμή, μιας και αυτοί κάνουν τις παρεμβάσεις. Με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή, η οποία είναι παράμετρος πολλών παραγόντων. Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι οι τιμές, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα οργανωλεπτικά που αναφέρατε κι εσείς, ότι έχουμε πολύ καλές οξύτητες, διαμορφώνονται στα παγκόσμια πάνελ. Εκεί που οι γευσηγνώστες διαμορφώνουν μια άλλη κατηγορία τιμών, που δεν σχετίζεται τόσο με τα χαρακτηριστικά, τα οργανωλεπτικά όπως τα ξέρουμε και βγαίνουν από τα ελαιοτριβεία, αλλά και σε επίπεδο άλλων χαρακτηριστικών γεύσεων. Και επηρεάζουν πάρα πολύ τις τιμές. Δεύτερον, έχουμε τις παγκόσμιες ποσότητες. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Αυτή τη στιγμή οι Ισπανοί έχουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ ποσότητες φετινού ελαιολάδου. Υπάρχουν 700.000 τόνοι περσινοί. Αυτή τη στιγμή, να υπολογίσουμε ότι αυτές οι 700.000 τόνοι υπήρξε ένα πρόγραμμα αποθεματοποίησης, δεν τελεσφόρησε. Με αποτέλεσμα, υπάρχει μια υπερπροσφορά. Όπου, αν συνεκτιμήσουμε και τους Ιταλούς και το γεγονός των δασμών από την Αμερικανική κυβέρνηση στο Ισπανικό ελαιόλαδο, πράγμα που σημαίνει ότι θα φρενάρει τροποντινά εξαγωγές από πλευράς Ισπανίας στην Αμερική, όλες αυτές οι ποσότητες θα διακινηθούν εντός Ευρώπης. Παράλληλα, υπάρχει και το τινησιακό, το οποίο στην ουσία έχουμε μια ποσότητα 90.000 τόνων, η οποία εισάγεται εδώ και 3 χρόνια, αδασμολόγητη στην Ευρώπη, στο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Τινησίας, όπου εκεί, επειδή το λάδι έχει κατώτατη τιμή, γιατί είναι σε άλλο καθεστώς, είναι εκτός ελεύθερης αγοράς, υπάρχει μια τιμή στο 1,80, όπου αυτό μοιραία επηρεάζει, όπως αντιλαμβανόμαστε, ακριβώς ανταγωνιστικά όλη αυτή την κατάσταση, συμπιέζει τις τιμές, γιατί υπάρχει υπερπροσφορά. Με αποτέλεσμα, συνήθως οι Ιταλοί, οι οποίοι έρχονταν στη Μεσσηνία και αγόραζαν ελαιόλαδα χύμα, και αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα του εθνικού μας προϊόντος, δεν έρχονται αυτή τη στιγμή γιατί μπορούν να βρουν από άλλες πηγές. Ή όσοι έρχονται μπορούν να το παίρνουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Και εδώ να τονίσουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι αναφορικά με τις εισαγωγές στην νησιακού ελαιολάδου, υπάρχουν και Έλληνες τυποποιητές, θεσμικοί φορείς, οι οποίοι ζητούν από την κυβέρνηση, γιατί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέπει την εισαγωγή την νησιακού ελαιολάδου, η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει την αξιοποίηση αυτού του ελαιολάδου. Και υπάρχουν φορείς αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι οποίοι ζητάνε από την κυβέρνηση να τους επιτρέψει να μπορούν και αυτοί να αξιοποιήσουν την νησιακά αποθέματα. Και για να καταλάβουμε, όταν λέμε αξιοποίηση, εννοούμε να το πάρουν που είναι πιο φθηνό και να το καταπολίσουν ελληνικό. Να το ραφινάρουν και να το πουλήσουν στο εξωτερικό. Γιατί αυτή είναι και η δέσμευση. Ελληνικό όμως, λογικά. Δεν θα είναι ως ελληνικό, αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται, αλλά από την νομοθεσία. Δεν μιλάμε τώρα για διαδικασίες παράνομες. Μιλάμε για οτιδήποτε προβλέπεται νόμιμο. Ναι, απαγορεύεται, αλλά ξέρουμε αυτό που έχει επιτραπεί, να εισάγεται, να ραφινάρεται ή να τυποποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και να εξάγεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι και η συμφωνία. Το περίεργο είναι ότι έχουμε Έλληνες τυποποιητές και θεσμικούς φορείς, όχι μεμονωμένους, οι οποίοι ζητούν να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία αυτή. Που για μένα είναι ότι πιο ολέθριο υπάρχει, μιας και μην ξεχνάμε, γιατί είναι και ευρύτερο το ζήτημα, αυτή την περίοδο κρινόμαστε όλοι, γιατί είναι περίοδος κρίσης. Και ιδιαίτερα οι έχοντες και κατέχοντες. Αν δεν αναπτύξουν μια συνείδηση πατριωτική, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, πώς αναπτύσσουν την τεχνολογία τους, τον πρωτογενή τους τομέα. Εάν και εμείς εδώ
κοιτάξουμε μονίμως τη λογική του κέρδους, όπως σίγουρα θα πρέπει να κοιτάει σαφέστατα ο κάθε επιχειρηματίας, αλλά αν υπάρξει και λίγος εθνική συνείδηση, λίγο πατριωτισμός, γιατί καλώς ή κακώς το προϊόν αυτό είναι ο πλούτος μας, αυτό θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, αν θέλουμε να βγούμε κάποια στιγμή, και όχι πώς να κοιτάμε βραχυπρόθεσμα να έχουμε κάποιο όφελος εις βάρος του μεσίνου παραγωγού στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή έχετε και του Έλληνα. Πάρα πολλά θέματα και πολύ καλά κάνετε γιατί τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να τα βάλουμε έτσι ένα-ένα και να τα αναλύσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, σας είπα εγώ τώρα με το τινησιακό ελαιόλαδο που λέτε ότι έχουμε δει κατά καιρούς να γίνονται διάφορα, αλλά πολύ εύκολα μπορεί, παράνομο το ξέρω, μπορεί να πουληθεί και ως ελληνικό. Έχουμε δει απίστευτα σε αυτή τη χώρα, όπως ανέδειξε η τηλεόραση Best πριν από μερικές ημέρες, το θέμα με τους Ισπανούς. Ακόμη δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά είναι ξεκάθαρες οι καταγγελίες και των παραγωγών, πολλών παραγωγών, που λένε ότι έρχονται εδώ, κάνουν τις επαφές τους και φέρνουν το λάδι, γιατί εμείς ούτε μια βιδούλα δεν κάνουμε από τα Boeing και τα Airbus, για να έχουμε τους δασμούς του κυρίου Ντόναλτ. Είναι ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τέλη Ιανουαρίου θα κριθεί τελικά εάν θα γλιτώσουμε ή όχι τους δασμούς. Είναι ακόμα ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο αμερικανικών επιχειρήσεων που εκθέτουν τα επιχειρήματά τους προς την αμερικανική κυβέρνηση αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στις επιχειρήσεις και στους πολίτες και στους καταναλωτές. Ευελπιστούμε ότι θα παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς. Το ζήτημα όμως είναι κακά τα ψέματα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Και αυτή τη στιγμή, αν τελικά επιβληθούν δασμοί σε κάποιες χώρες, αυτό το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουν οι Έλληνες τυποποιητές, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ελληνικοί συνεταιρισμοί να αξιοποιήσουν το κενό που θα δημιουργηθεί και να μπορέσουν να σπρώξουν ποσότητες. Τώρα, επειδή υπάρχουν διαδικασίες και εμείς μιλάμε πάντα για την νόμιμη οδό, δεν θέλω να πιστέψω αυτό που σας είπα και πριν, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ζουν και επιβιώνουν από τον μεσίνιο αγρότη και την ίδια ώρα επιθυμούν να μπλέκουν σε ζητήματα με ισπανικά ελαιόλαδα, με ελληνοποιήσεις και ούτω καθεξής. Είναι οι καταγγελίες ξεκάθαρες. Ότι είναι παράνομο, είναι. Θα φέρει... Ότι είναι πολύ δύσκολο να εξαχθεί στην Αμερική, εξίσου είναι γιατί υπάρχουν και εκεί συστήματα ελέγχου αναφορικά με τη χώρα προέλευσης του κάθε προϊόντος. Το ζήτημα είναι. Αν έχει χωρίσει εδώ και πάρει ποσότητες ή φέρει το δικό του. Και... Στα τελωνία της Αμερικής υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Βέβαια, ξέρουμε όλοι μεταξύ μας, επειδή δεν είναι να κρυβόμαστε και να τα κρύβουμε όλα κάτω από το χαλί, όλες αυτές οι διαδικασίες, αν υπάρχουν, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να βγουν στο φως. Και εδώ είναι αυτό που υπάρχει και η εκμεφρασμένη βούληση από το Υπουργείο. Είχαμε πρόσφατα τον Υπουργό που επισκέφθηκε την Ένωση Μεσσηνίας στα ζητήματα ελληνοποιήσεων. Και υπάρχει και μια σειρά παραμέτρων, γιατί κακά τα ψέματα, συζητάμε για ποσότητες ελαιολάδου. Ξέρετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν υπάρχει μηχανισμός αυτή τη στιγμή να καταγράφει ποσότητες. Εκτιμήσεις κάνουμε. Όλοι. Δεν υπάρχει στη χώρα αυτή ρεαλιστική απεικόνηση να ξέρουμε ότι έχουν διακινηθεί αυτές οι ποσότητες ή έχουν παραχθεί αυτές οι ποσότητες. Είναι μείζον ζήτημα για αυτόν ο οποίος χαράζει πολιτική, θέλει να πάρει μέτρα, να χαράξει στρατηγικές, να έχει αξιόπιστα δεδομένα. Είτε αυτά είναι οι ποσότητες, είτε είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είτε είναι δημογραφικά χαρακτηριστικά. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Ότι δεν υπάρχει μια τέτοια δομή περιφερειακή, εθνική. Εμείς έχουμε προτάσεις σαν Ένωση Μεσσηνίας να δημιουργούνταν ένα παρατηρητήριο αγροτικών προϊόντων, συνεπικουρεί και το ΤΕΙ Πελοποννήσου πλέον Πανεπιστήμιο σε αυτή την κατεύθυνση, το οποίο όμως να αποκτήσει θεσμική οντότητα, να μην είναι κάτι εθελοντικό. Υπάρχουν αντίστοιχα παρατηρητήρια στην Ιταλία. Στην Κρήτη υπάρχει ένας σύνδεσμος ελαιοκομικών δήμων, όπου προσπαθούν και αυτοί να αποτυπώσουν διάφορα μεγέθη. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, πρέπει να έχουμε μεγέθη και δεδομένα, είτε για ακαδημαϊκό, είτε για ερευνητικό, είτε για τον ίδιο τον παραγωγό, τον έμπορο, να μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει ένας φορέας, ο οποίος καταγράφει, ο οποίος ελέγχει, ο οποίος κάνει δειγματοληψίες, κάνει δαφοληψίες. Έχουμε τρομακτικές αλλαγές, έχουμε κλιματική αλλαγή, είδαμε τα φαινόμενα. Πρέπει να κάνουμε μικροκλιματικές μελέτες, τι συμβαίνει στον ομό, τι επιπτώσεις θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όλο αυτό το κομμάτι που φτάνει στη σημερινή κατάσταση της τιμής, είναι πολλές οι παράμετροι που φτάσαμε ως εδώ. Και ναι. Λέμε όλοι φταίει το κράτος. Οκ, okay. Υπάρχουν ευθύνες σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής που πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορεί αυτό να προβληθεί και να προωθηθεί. Πώς δίνουμε κίνητρα στο να υπάρξουν συνεταιρισμοί, ο συνεργατισμός. Μπορεί οι συνεταιρισμοί στο παρελθόν να ποινικοποιήθηκαν από την πλευρά των παραγωγών, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη δομή ικανή να ανταπεξέλθει στο να μπορέσει μέσα από αυτή την κοινή διαχείριση να υπάρξει όφελος. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, η τυποποίηση. Μην ξεχνάμε να ενημερώσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα νέων φυτεύσεων ελιάς με σκοπό την παραγωγή περίπου 250.000 τόνων ελαιολάδου και δίνει και έξτρα επιδότηση σε παραγωγούς και επιχειρήσεις που τυποποιούν με σκοπό την εξαγωγή.
Άρα, δείτε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Είπαμε για την Τινησία, λέμε για την Τουρκία, υπάρχει το Μαρόκο, υπάρχει η Αίγυπτος. Για να μην μιλάμε για Ισπανούς και Ιταλούς που έτσι και αλλιώ έχουν καπελώσει. Ακριβώς. Ναι. Οι Ιταλοί έχουν την μπράντα και τη φίρμα που έχουν κυριαρχήσει 40 χρόνια στις αγορές. Και είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα που πάει με νηπιακά βήματα τα τελευταία χρόνια στους 300.000 τόνους που παράγουμε εθνικά, εκτιμητικά μιλάω πάντα, οι περίπου 45.000 τόνοι βγαίνουν στο εξωτερικό σαν εξαγωγή τυποποιημένοι. Άρα είμαστε κάτι το άπειρο ελάχιστο σε σχέση με αυτό που διακινείται παγκοσμίως. Και εδώ είναι το ζητούμενο στο πώς θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την τυποποίηση με ουσιαστικά κίνητρα και μετά να συζητήσουμε βέβαια για προβολή και προώθηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ένα λάδι έχει κυριαρχήσει 40-50 χρόνια στα σούπερ μάρκετ και μπορεί να είναι προϊόν μίξης, μπορεί να μην είναι και ό,τι καλύτερο, έχει δημιουργήσει μια γαστρονομική συνήθεια. Προφανώς. Άρα έρχεται τώρα η δική μας υπόθεση. Να δούμε πώς μπορούμε και να τυποποιήσουμε και να δημιουργήσουμε και κάτι να επώνυμο και να, ναι, και να υποσκελίσουμε. Και την ίδια ώρα ο ανταγωνισμός είναι αμήλικτος, τα τονάζει είναι αμήλικτα. Και βέβαια από τη δική μας πλευρά, πώς μπορούμε, και αυτό είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε και σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ας μιλήσουμε σαν χώρα, είναι τα ζητήματα ποιότητας. Δηλαδή, πώς μπορούμε να δώσουμε τα κίνητρα μέσα από την οργανωμένη διαχείριση, να υπάρξει πλήρη συχνηλασιμότητα, να στηριχθούν οι τοπικές ποικιλίες και όχι κάτι περίεργα που διαβάζουμε για άλλες ποικιλίες. Ξέρετε, υπάρχει και φαινόμενο, ξυλώνονται κοροναίοι και σελιές και φέρνουμε άλλες ποικιλίες στον νομό. Αυτό ισχύει. Βέβαια. Υπάρχουν και βγαίνουν και κάποια επώνυμα και προάγουν ποικιλίες ισπανικές και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που εγώ ζούμε απλά λέω, λέω η μοντερνιά που μας έχει αυτό. Ακριβώς. Έχει πιάσει και τα αγροτικά προϊόντα. Απίσης. Άρα, ποιο είναι το ισχυρό πλεονέκτημά μας, λέμε όλη η ποιότητα. Η ποιότητα χρέλει η χνηλασιμότητα, να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το προϊόν που πάει να εισαχθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ελλάδας, με ποια χαρακτηριστικά καλλιεργήθηκε, τι φυτοπροστασία είχε, τι λίπανση είχε. Ούτως ώστε να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά σχετίζονται με την διατροφική μας αλυσίδα. Είναι προϊόν το οποίο μπαίνει στο τραπέζι μας, ταΐζουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας πρέπει να σας αφήνει αδιάφορους, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορούμε να γνωρίζουμε στην Τινησία, στην Ισπανία, στο Μαρόκο, στην Τουρκία τι φάρμακα πέφτουν, τι λιπάσματα πέφτουν. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στην Ελλάδα, με τις νέες τεχνολογίες, πλέον μπορούμε. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, έτσι όπως φτιάχνεται, που θα είναι φιλοπεριβαλλοντική, θα έχει και ζητήματα μέσα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για να ενδυναμώσεις όμως τι, τη φίρμα σου. Αν δεν έχεις φίρμα, είμαστε τι, μια βάρκα στον ωκεανό, μέσα στον Ειρηνικό, και είμαστε έρμεοι των ορέξεων των Ιταλών εμπόρων που έρχονται να ψωνίσουν για να κάνουν τις μίξεις τους και να εκμεταλλευτούν αυτή την υπεραξία. Αυτό για να το αντιμετωπίσουμε δεν γίνεται ούτε με ντενεκέ, ούτε με χήμα διάθεση. Βέβαια. Είπατε κάτι για τα κίνητρα πριν. Σε αυτήν την καρέκλα, εκείνη την ίδια μέρα που λέτε ότι ήταν ο Υπουργός στην Ένωση, ήρθε και κάθισε σε αυτή τη θέση του καναπέ εκεί. Και ρωτήσαμε και για το θέμα των κινήτρων, για το θέμα του κράτους και γενικότερα κάπως πρέπει να βοηθήσει. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, όλα στους ιδιώτες τα έριξε και ο κύριος Βορύδης εμπροκειμένου, όπως διαχρονικά όλοι. Δεν χρειάζεται κάτι να γίνει και από το κράτος σε κάποια επίπεδα, είτε των ελέγχων, είτε των κινήτρων. Τι θα μπορούσε να γίνει, τι χρειάζεται άμεσα, είπατε κάποια ήδη. Ανέφερα κάποια, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εμείς εδώ στην Ένωση, στο κομμάτι ιδιαίτερα της διαχείρισης της ελιάς και του ελαιολάδου, έχουμε κάνει την πρώτη σύμπραξη με ιδιώτη, μεταξύ ιδιώτη και συνεταιριστικού τομέα. Και για μας είναι καμάρι στη λογική ότι προσπαθούμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία τυποποιούμε και προωθούμε 1.000 τόνους τυποποιημένο ελαιόλαδο. Έχουμε απαγορεύσει την οποιαδήποτε χήμα διάθεση. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό για να αρχίζουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα όνομα και να μπορούμε να γυρίσουμε κάποια υπεραξία πίσω στους παραγωγούς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό. Μία παρένθεση, αυτό πώς μπορεί να γίνει να επιστρέψει η υπεραξία, δηλαδή θα το πάρετε, αν το πάρετε τώρα 2, 10, 2, 30. Η υπεραξία έχει να κάνει σχέση με το γεγονός ότι οι παραγωγοί οι οποίοι συναλλάσσονται και συναναστρέφονται με το συνεταιρισμό έχουν και μια σειρά από παροχές και ωφέλη σε σχέση με τον οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, εγώ το λέω το δικό μου, γιατί να το δώσω στην Ένωση. Με την έννοια πια ότι ένα μέλος, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή του συνεταιρισμού, που παραδίδει το προϊόν του και γι' αυτό είναι μέλος, έχει πίστοση στα αγροτικά εφόδια και στα γεωργικά εφόδια ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Έχει μεγάλη έκπτωση στο κομμάτι της αίτησης που κάνει για επιδότηση στα διάφορα προγράμματα. Αναπτύσσουμε συστήματα εφηβείας γεωργίας που συμμετέχει δωρεάν, μπαίνουμε σε διάφορα προγράμματα, δηλαδή παρέχουμε μια γκάμα υπηρεσιών σε φιλικές τιμές, όπου στην ουσία αυτές τι κάνουν, ρίχνουν το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η όλη ουσία. Άρα είναι ένα εμάς μας ενδιαφέρει ακριβώς ότι σε σχέση με το να πάω να τον δώσω σε ένα οποιοδήποτε έμπορο ή ιδιώτη που θα πετύχω την οποιαδήποτε τιμή. Το ελαιοτριβείο, ξέρω ακριβώς, εγώ, ναι. Μέσω του συνεταιρισμού και με το να γίνει κάποιος μέλος σε ένα συνεταιρισμό, με την εμπιστοσύνη που μας δείχνει, του την ανταποδίδουμε μέσα από μια σειρά παροχής υπηρεσιών και σιγά σιγά φιλοδοξούμε στο μέλλον
να μπορέσουμε και στην ίδια την τιμή. Δηλαδή, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δώσουμε και μια τιμή εκαθάρισης. Όπως με τη σταφίδα. Ακριβώς. Το επόμενο διάστημα, μέσα τέλος του Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θα ανακοινώσουμε και τιμή εκαθάρισης στη σταφίδα. Και να το πω και από τώρα στους παραγωγούς, επειδή είναι γνωστά τα ζητήματα που αντιμετώπισε ο συνεταιρισμός. Έχουμε προσπαθήσει με τιτάνιες προσπάθειες να ανταπεξέλθουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μεγάλα ευχαριστώ στους μεσήνιους παραγωγούς που μας εμπιστεύονται ως τώρα. Θα ανακοινώσουμε και τιμή εκαθάρισης για τη σταφίδα, που θα κάνουμε και παρέμβαση στο προϊόν. Γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχυθεί ο κλάδος αυτός. Αλλά για να το κλείσω και να πάμε στο προηγούμενο ερώτημά σας, το κράτος φταίει για τα πάντα. Μονίμως το κράτος ζητάμε για να βοηθήσει. Σίγουρα έχει φοβερές ευθύνες. Υπάρχουν κονδύλια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις αποποιούνται διαχρονικά και όλες οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, για αποθεματικό κρίσης, για καταστροφές τα οποία δεν τα αξιοποιήσαμε. Υπάρχουν κονδύλια που επιδοτούν το ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ. Δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν ζητήματα στο πόσο ευέλικτο θέλουμε να φτιάξουμε ένα συνεταιριστικό κίνημα. Τους θέλουμε τους συνεταιρισμούς. Γιατί καλώς ή κακώς, στην Ολλανδία παραδείγματος χάρη, που είναι και η χώρα πρότυπο, το μοντέλο είναι συνεταιρισμοί. Στην Ισπανία που συζητάμε, το μοντέλο είναι συνεταιρισμοί. Άρα, η κυβέρνηση, ναι, μπορεί να δώσει κίνητρα. Βγήκε τώρα ο νέος νόμος περί συνεταιρισμών, υπάρχει στη δημόσια διαβούλευση. Υπάρχει μια σειρά κινήτρων, να γίνει πιο ευέλικτος, να υπάρχει λογοδοσία, να υπάρχει διαφάνεια. Οι παραγωγοί αυτό θέλουν, εμπιστοσύνη. Έχει διαταραχθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στους συνεταιρισμούς. Από την άλλη πλευρά, μια οργανωμένη εκστρατεία προβολής και προώθησης σε αυτούς που δεν έχουν. Υπάρχουν προτάσεις. Ένας άλλος τρόπος κατανομής των επιδοτήσεων, έξτρα κίνητρα σε αυτούς που τυποποιούν. Εδώ είμαστε εν όψη και της νέας ΚΑΠ να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Αλλά το ερώτημα αυτό έχει να κάνει σχέση και με το γεγονός ποιο. Οι ίδιοι παραγωγοί έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Και αφού το έχουν αντιληφθεί, νιώθουν την ανάγκη ότι η λύση προέρχεται μέσα από το συνεταιρίζεστε, μέσα από το συνεργατισμό. Τι γίνεται, υπάρχει μια αλλαγή, μια ροπή, υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον ή είμαστε σε εκείνο το παλιό καθεστώς και τα παλιά δεδομένα. Και... Εμείς αυτό που βλέπουμε και μέσα από την ίδια την αλλαγή, την οποία αυτή τη στιγμή... Νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να... Μέσα από αυτό το μετασχηματισμό της χώρας και μέσα από την προσωπική μας εμπειρία, μέσα από το μετασχηματισμό της ίδιας της Ένωσης. Μια νέα γενιά ανθρώπων, έχουμε αναλάβει τα ενία σε διοικητικό επίπεδο, προσπαθούμε ακριβώς να δημιουργήσουμε και να στήσουμε κάτι καινούριο. Υπάρχει μεγάλη δίψα και μεγάλη ανάγκη από τον παραγωγό και το μεσήνιο και τον Έλληνα γενικότερα να οργανωθεί και σε ομάδες παραγωγών και σε οργανώσεις παραγωγών. Υπάρχει καχυποψία, υπάρχει αμφιβολία. Το ζητούμενο είναι να χτίσεις γέφυρες εμπιστοσύνης. Και αυτό το πετυχαίνεις μέσα από τον καθημερινό αγώνα. Οι παραγωγοί το ξέρουν χρόνια τώρα. Ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο στην Ελλάδα του μικρού κλήρου να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στην Ισπανία η Ντεκούπ, ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός οργανισμός που υπάρχει, διαπραγματεύεται 200.000 τόνους ελαιόλαδο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ένας συνεταιρισμός κάνει περίπου τα 2 τρίτα της ενδοχώριας παραγωγής. Με ποια μεγαλύτερη δυναμική μπορεί να διαπραγματευτεί τιμές, εφόδια, εισρωές. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα στρέφουμε τα βλέμματά μας μονίμως σε μια κατεύθυνση, π.χ. στο κράτος. Το οποίο περιμένουμε να έρθει να δώσει τη λύση, ενώ εκμεταλλευόμαστε τις όποιες παθογένειες υπάρχουν, ακριβώς, σαν άλοθη, για να συνεχίσουμε εμείς τη χήμα διακίνηση, τον Τενεκέ. Το είπατε τελικά... σωστά όμως, γιατί ματώσαμε και με τους συνεταιρισμούς στο παρελθόν, έτσι. Είδαμε και αν είδαμε, παλιά. Μα δεν το συζητώ και ανέφερα και πριν ότι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και σχέσεις λογοδοσίας και να υπάρχει το πλαίσιο, γιατί ακριβώς οι παραγωγοί αποστράφησαν τους συνεταιρισμούς λόγω κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης. Είμαστε ένα κλασικό φαινόμενο στην Ένωση. Καταβάλουμε τιτάνιες προσπάθειες να εξυγιανθούμε. Έχουμε ένα συνεταιρισμό με απίστευτα χρέη, τα οποία. Τώρα έχουμε πετύχει συμφωνία με όλους μας τους πιστωτές και περιμένουμε να βγει το αποτέλεσμά της και μακάρι να είναι θετικό για να μπορέσουμε να βάλουμε σε μία τάξη τα του οίκου μας και να μπορέσουμε σιγά σιγά αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής να δώσουμε ακριβώς αυτό το κίνητρο και αυτό τον αέρα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζονται να συνεργήσουν πάρα πολλές καταστάσεις. Οι εργαζόμενοι που βάλανε τεράστια πλάτη, οι συνεταιριστές που παίρνουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, καταλαβαίνετε ότι για ένα συνεταιρισμό ή μάλλον για έναν αγρότη, είναι πολύ δύσκολο να επιφορτιστεί ευθύνες τεράστιες, νομικές ευθύνες, ποινικές ευθύνες, οικονομικές ευθύνες, την ίδια ώρα που ο άνθρωπος αυτό που ξέρει είναι να είναι στο χωράφι. Και θα πρέπει να εμπιστευτεί τρίτους για τη διοίκηση και τη διαχείριση, αν πάμε για ένα μεγάλο φορέα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ένωση. Και εμείς τραβήξαμε πάρα πολλά για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Χρειάζεται εκπαίδευση που δεν υπάρχει, διαβίου εκπαίδευση. Δεν έχουμε ζητήματα, δεν έχουμε δομές. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον κύριο Πετρόπουλο σε ζητήματα εκπαίδευσης συνεταιριστικών στελεχών
και σε όσους θα θέλανε να γίνουν ή να ιδρύσουν ή να δημιουργήσουν ομάδες παραγωγών. Είναι αναγκαίο. Όπως και έχει τεθεί και το αίτημα για την εκπαίδευση σε επίπεδο καλλιεργητικών πρακτικών να ενημερώνονται οι αγρότες. Αλλά μην ξεχνάμε και ένα πράγμα βασικό. Το κράτος θα δημιουργήσει το πλαίσιο, θα δημιουργήσει το περιβάλλον. Η ανάγκη πρέπει να υπάρχει, η πρόθεση πρέπει να υπάρχει, να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα του ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα βγάλω 2-3 λεπτά παραπάνω από εσένα, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι βιώσιμο. Υπάρχουν οι τρόποι. Και το πιο σημαντικό, το κράτος αυτό που θέλουμε να δώσει είναι να δώσει αυτά που δεν σχετίζονται αμυγώς με την παραγωγή σαν παραγωγή, αλλά με τον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή, κόστος παραγωγής, ΦΠΑ, εισφορές, φόροι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε επίπεδο δημογραφικής γύρανσης. Συζητάμε για ψηφιακές πολιτικές με τεράστιο ψηφιακό αναλφαβητισμό. Το πιο σημαντικό απ' όλα, οδικοί άξονες. Συζητάμε τόσα χρόνια, συζητάτε στο δελτίο σας και εσείς προσωπικά για τους οδικούς άξονες του νομού. Οι οδικοί άξονες του νομού δεν είναι μόνο για να μετακινούνται οι τουρίστες. Είναι κόστος παραγωγής. Είναι κόστος μεταφοράς. Να μεταφερθεί ένα προϊόν από μια περιοχή σε άλλη. Είναι η απόσταση που διανύει ένας παραγωγός για να πάει στο χωράφι του. Δεν είναι μόνο η αγροτική οδοπία. Όλα αυτά μας φέρνουν κοντά. Για να συζητήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ήπεθρο. Δεν έχουν κέντρα υγείας. Έχουν πρόβλημα στην όμευση. Αντιμετωπίζουν φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής. Και στη δίπλα μας χώρα, στην Τουρκία, έχουν υποτιμήσει το νόμισμά τους 14 φορές. Έχουν φτηνότερα εργατικά κόστη. Δεν γνωρίζουμε με τι λοιπάσματα και τι εφόδια ρίχνουν. Εδώ τηρούμε κάποιες προδιαγραφές. Και έρχεται ένα προϊόν πολύ πιο φτηνό, μπαίνει πολύ πιο ανταγωνιστικά και εμείς αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Όταν δεν έχουμε ασκήσει σοβαρές και ουσιαστικές πολιτικές ενίσχυσης της Υπαίθρου, γιατί αυτοί είναι που θα βγουν στο χωράφι. Καλή προώθηση, καλό το μάρκετινγκ, αλλά αυτός που πατάει χώμα. Σε αυτόν τι κάνουμε. Αυτός πώς του λύνουμε την καθημερινότητα και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε θέματα που προανέφερα. Εκεί είναι που πρέπει να μπει το κράτος με κίνητρα, με δομές, με υποδομές, με σύγχρονο δίκτυο, με δομές ασφάλειας, υγείας, προστασίας. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν επιμέρους λύσεις σιγά-σιγά. Και λεφτά για αυτά τα ζητήματα πάντα υπάρχουν. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ζήτημα είναι που τα πηγαίνουμε. Πολιτική βούλη δεν υπήρχε και δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα από όλα αυτά που λέγατε και τα κονδύλια που υπάρχουν. Μίλησατε και για τον ΕΛΓΑ και για την κλιματική αλλαγή. Και... Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει διοικητική ανεπάρκεια, υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας σε κέρυες θέσεις και κομβικές θέσεις ευθύνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καλώς ή κακώς δεν γίνεται. Ούτε από το γραφείο μου στην Ένωση στην Ιατροπούλου 10 να μπορώ να λύνω τα προβλήματα της αγοράς ή τα προβλήματα του πλανήτη, ούτε μπορεί ο Υπουργός από το γραφείο του στην Αθήνα να μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει παντού. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διοικητικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες κρίνονται για το πρόγραμμά τους, δήμοι, περιφερειάρχες και ούτω καθεξής, όπου ακριβώς εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα ζητήματα να τα αντιμετωπίσουμε. Ουσιαστικά είναι σημαντικό. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς έτσι. Ας πάρουμε δηλαδή την καθημερινότητα ενός από τους τηλεθεατές μας που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι αγρότης, και σίγουρα είναι, για να επισκεφθεί ένα κέντρο υγείας τι χρειάζεται και πόσο κοντά είναι και τι μπορεί να τον καλύψει. Πώς θα φτάσει ως εκεί. Ζητήματα ασφάλειας. Εν όψη και του ζητήματος που υπάρχει με το μεταναστευτικό, υπάρχει θέμα. Υπάρχει δημογραφική γύρανση. Οι νέοι εγκατέλειψαν το χωριό. Ποιος αναλάβει τα χωράφια. Ποιος θα έρθει να δώσει ζωή και πνοή. Και για ποιο λόγο, ναι, προφανώς. Ακριβώς. Και αν τα θρήσουμε αυτά όλα τα ζητήματα, βλέπετε πώς οι υπηρεσίες φεύγουν και πώς αποψηλώνονται σιγά-σιγά. Ποιος θα έρθει να δώσει τη λύση, η ψηφιακή τεχνολογία. Σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που είναι ψηφιακά αναλφάβητος. Με ποιο τρόπο. Εδώ χρειαζόμαστε σοβαρές και ουσιαστικές δομές εκπαίδευσης, διαβίου εκπαίδευσης, όχι μόνο των συνεταιριστικών στελεχών αλλά και των αγροτών. Και από την άλλη πλευρά, χρειαζόμαστε ουσιαστικά κίνητρα και χρήματα να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένες δομές και υποδομές. Είτε είναι τα αρδευτικά δίκτυα, είτε είναι αγροτική οδοπία, είτε είναι οδικοί άξονες, είτε είναι κέντρα υγείας, για να έρθουμε πιο κοντά. Να δημιουργηθούν δηλαδή καταστάσεις και οι διαδρομές τέτοιες, για να υπάρχει και το κίνητρο σε κάποιον νεότερο να πάρει το ρίσκο και να πει ότι ναι, θα πάω προς τα εκεί, γιατί τουλάχιστον έχω να διασφαλίσω στο παιδί μου 2-3 βασικά ζητήματα. Αυτό δεν μας απασχολεί. Έτσι όπως πορεύεστε, νομίζω ότι ακούγεται τουλάχιστον στα αυτιά κάποιων που είναι και η κρίση εδρεωμένη και που θέλει να έχει ευκαιρίες. Ωραίο. Και μακάρι να δούμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν και νέοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν σας έχουν ήδη προσεγγίσει. Έναν ορίζοντα έχετε βάλει, ένα χρονοδιάγραμμα, ότι αν κάνω αυτά και αν εγώ διεκδικήσω, γιατί διεκδικείτε και ως Ένωση τώρα μιλώ. Κάτι μπορεί να γίνει και να έχουμε περισσότερο κόσμο. Μα εκτιμώ ότι επειδή γενικότερα η πολιτική στην ουσία είναι τι, είναι η αντανάκλαση όλων αυτών που τους ψηφίζουν. Ανάλογα δηλαδή με το τι ζητάει από κάτω η βάση αυτή. Σου, θεωρώ ότι ό,τι ζητάει η βάση μπορεί να σε πιέσει και να σε κατευθύνει προς εκεί που θέλει. Γι' αυτό είναι μεγάλη σημασία για μας και πρωταρχικός στόχος να αναδειχθούν τέτοια ζητήματα και να ασκηθούν πιέσεις από όλες τις πλευρές,
Και εσείς από το δικό σας σταθμό ή από την εκπομπή σας, από το κανάλι σας, ασκείτε πιέσεις προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί κακά τα ψέματα, αν αυτή τη στιγμή βγάλουμε από την παράμετρο την έννοια του αγρότη, τι θα συζητήσουμε για πρωτογενή τομέα? Άρα, εμείς λέμε ότι η δική μας πλευρά σαν ένωση, ακόμα και με τη διαδικασία του ΠΟΠ, το ΠΟΠ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει την υπεραξία που όλοι προσδοκούσαν το 1996 όταν κατοχυρώνονταν το ΠΟΠ Ελαιόλαδο Καλαμάτας και η ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Αυτό με το συζητήσουμε. Άρα, φτάσαμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταθέσει πρόταση να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο του ΠΟΠ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παρατηρητηρίου για να δώσουμε αυτά τα κίνητρα σε όλους όσους εμπλέκονται να έχουν στοιχεία και δεδομένα. Όλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή τι πάθαμε με την Ελιά Καλαμάτας? Η προηγούμενη κυβέρνηση βγήκε, επέτρεψε στην ουσία την διάθεση της Ελιάς Καλαμών μέσα από την ένταξή της στον κατάλογο συνωνύμων. Υπάρχει φέτος υπερπροσφορά, η τιμή στα τάρταρα 1 ευρώ. Απαξιώνεται. Και ξέρετε, αυτή η απαξίωση, υπάρχει ο κίνδυνος και λοχεύει ο κίνδυνος να βιώσει η Ελιά την απαξίωση της σταφίδας. Όπως απαξιώθηκε η σταφίδα τα προηγούμενα χρόνια, ο νομός μας είχε 24.000 τόνους παραγωγής σταφίδας. Η χώρα έχει 20.000 φέτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή πού ήταν η μεσηνέα στη σταφίδα και πού έφτασε. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν η τιμή συνεχίζει και παραμένει χαμηλή, αν δεν παρεμβούμε και δεν ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, φέτος με την Ένωση πήραμε το έργο της παγιδοθεσίας μέσα από μια θηγατρική οργάνωση που έχουμε. Το έργο πήγε καλά. Θα το λύσουμε το θέμα της δακτοκτονίας? Μπορούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες ή θα είμαστε έρμοι ενός γραφειοκράτη? Γιατί φανταστείτε ότι η εγχώρια παραγωγή 2 χρόνια καταστράφηκε, γιατί κάποιοι μας είπαν ότι φταίνε 3 γραφεία, 4-5. Δηλαδή, 5 υπάλληλοι μπλόκαραν εκατομμύρια ευρώ που είναι ζωτικά για τη δημιουργία της χώρας. Και βρέθηκε λύση από το ένα υπουργείο στο άλλο. Και... ακριβώς. Ναι. Άρα, επειδή δεν γίνεται οι ευθύνες να γίνονται μπαλάκι, επειδή δεν γίνεται συνεχώς να τα περιμένουμε όλα από όλους, ο καθένας σας αναλάβει στο δικό του μερίδιο και στο δικό του μερτικό την ευθύνη που του αναλογεί. Γιατί δεν γίνεται να ζητάμε λύσεις, αλλά εγώ να συνεχίσω να λειτουργώ παράνομα. Δεν γίνεται να ζητάμε λύσεις, αλλά εγώ να θέλω να το διαθέτω χήμα, γιατί έτσι με συμφέρει. Οι αποφάσεις και το να μπορέσεις να εδραιωθείς στην παγκόσμια αγορά είναι δύσκολες, έχουν κόστος, υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, βούληση να υπάρχει, να αξιοποιήσουμε ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά που σίγουρα υπάρχουν στο να εκπονήσουν τέτοια σχέδια σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και σιγά σιγά να μπορέσουμε να το ανταπεξέλθουμε. Αλλά πάνω απ' όλα αυτά είναι η ίδια η βούληση του ίδιου του παραγωγού, του ίδιου του αγρότη να συνεταιριστεί, να συνασπιστεί, να του δημιουργήσει το κράτος ένα πλαίσιο να μπορέσει να είναι ευέλικτος. Γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά βασίζονται και στα κομμάτια που σας είπα και πριν της αξιοπιστίας. Εμείς στην Ένωση προσπαθούμε με νέες υπηρεσίες συνεχώς, προσπαθούμε να ανατάξουμε δυνάμεις για να ανακτήσουμε ένα χαμένο έδαφος και να μπορέσουμε να καταστήσουμε την Ένωση πρωταγωνιστή σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί σας είπα και πάλι ότι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, το συνεταιριστικό κίνημα ποινικοποιήθηκε, αλλά ποινικοποιήθηκε ο θεσμός. Το ότι επειδή υπήρξαν κάποιοι που δεν διοικήθηκαν σωστά, δεν διαχειρίστηκαν σωστά, είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Να αποδώσει η δικαιοσύνη αυτά που πρέπει. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να ποινικοποιηθεί ο θεσμός. Ο θεσμός είναι ιερός και ο θεσμός μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα σε μια χώρα της κρίσης. Αρκεί βέβαια να υπάρχει βούληση. Και αρκεί βέβαια να υπάρξει και απονομή δικαιοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και λυτρωτικό για τους αγρότες αυτό το πράγμα. Το περιμένουμε και αυτό. Αισιοδοξείτε, επειδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και επειδή είμαστε σε νηπιακό στάδιο και μείναμε πάρα πολύ πίσω και δεν έχει γίνει τίποτε σε όλα τα επίπεδα από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά και προφανώς για να κάνεις τη διαφορά και να βγεις ένα βήμα μπροστά πρέπει να τα στηρίξεις. Κάπου πρέπει να διαφοροποιηθείς και κάπου πρέπει να αποστηριχθείς. Δεν γίνεται διαφορετικά γιατί είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Κοιτάξτε να δείτε, όσο ζούμε ελπίζουμε λέει. Το ζήτημα είναι ότι ο αγώνας είναι διαρκής. Έχουμε μείνει τόσο πίσω που δεν υπάρχει προοπτική μπορούμε να... Σαφέστατα υπάρχει προοπτική. Ο αγώνας είναι διαρκής, τα εργαλεία τα έχουμε, το ζητούμενο είναι να φτιάξουμε τη συνταγή. Το στρατηγικό σχέδιο αυτό είναι. Γιατί συζητάμε για κάθε τομέα. Άμα πάρουμε κάθε Υπουργείο, συζητάμε τι λέμε, δεν έχουμε εθνική πολιτική εκεί, εθνική πολιτική εδώ, στρατηγικό σχέδιο εκεί, στρατηγικό σχέδιο εδώ. Το ζήτημα είναι, υπάρχει βούληση, υπάρχει διάθεση για συγκρούσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν όρημα συμφέροντα που καρπώνονται ευρωπαϊκά κονδύλια, που καρπώνονται ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι λεφτά που έπρεπε να φτάνουν στον παραγωγό και δεν φτάνουν. Φτάνουν σε κάποιους άλλους με άλλους τρόπους. Υπάρχει διάθεση και η πρόθεση να τελειώσουμε με αυτά και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ύστερα από 10 χρόνια κρίσης. Γιατί αν η Μεσσηνία, λέμε, δεν ένιωσε τόσο έντονα τα πρώτα χρόνια της κρίσης, τα νιώθει τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί έχει καταρρεύσει πιο το αγροτικό εισόδημα. Δεν υπάρχει άλλο εισόδημα στον νομό που να φτάνει το αγροτικό και τον πολλαπλασιαστή του. Δεν κατορθώσαμε τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε ισοδύναμα, ούτως ώστε να λέμε να δεν πήγε καλά η χρονιά. Ένα θέμα για το λιμάνι. Και έλεγε πολλοί κόσμος σε σχέση με τον τουρισμό ότι
Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και όλοι στράφηκαν στο ελαιόλαδο ή στον αγροτικό τομέα, αλλά τελικά και τα δύο είναι στο περίπου, όχι περίπου, στο περίπου, στο θα δούμε, στο μπορεί να έρθει ο τουρίστας, αλλά δεν μας νοιάζει τι θα κάνουμε να τον κρατήσουμε, στο έχουμε τις ελιές, αλλά δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Μα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή λέμε, αν θα έρθει ο Ιταλός να μας αγοράσει το προϊόν σε καλή τιμή, να το τυποποιήσει στη δική του φίρμα και να το πουλήσει και να καρποθεί την υπεραξία. Αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Και καθόμαστε και αναμοχλεύουμε την ίδια ιστορία. Το ζήτημα νομίζω είναι ξεκάθαρο πως αν θέλουμε να δώσουμε λύσεις, οι λύσεις προέρχονται μέσα από συνέργειες, ο κλήρος μας είναι μικρός, έχουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν χώρα γεωμορφολογικά που δεν μπορούμε να αναπτύξουμε άλλες τεχνικές και άλλου τύπου μηχανικές καλλιέργειες, να το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως η γνώση. Το θέμα είναι να δοθούν τα κίνητρα. Σκεφτείτε το εξής. Στο τελευταίο πρόγραμμα νέων αγροτών που δόθηκαν ένα σεβαστό ποσό και σε κάθε περιφέρεια. Πήρε ο κάθε νέος αγρότης από 17 έως 21.000 ευρώ ανάλογα την κατεύθυνσή του. Στην Πελοπόννησο δεν καλύφθηκε γιατί δεν συμπληρώθηκαν οι αιτήσεις. Έμεινε και υπόλοιπο. Δηλαδή δεν υπήρξε η διάθεση να έρθουν να τρέξουν. Εδώ έχει να κάνει μεγάλη ευθύνη και το κράτος και εμείς όλοι στο πώς εργαλειοποιούμε τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις, ένα κομμάτι τους, ναι, είναι ενίσχυση του εισοδήματος σε αυτόν που μένει στην Ήπεθρο, αλλά πρέπει να δώσουμε και μια κατεύθυνση προς τα που θέλουμε να πας. Θα στην ξεκλειδώσω την επιδότηση, αρκεί να τηρείς κάποιες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό. Για να επιδοτήσεις. Ακριβώς. Όχι για να άρα, δώσουμε στη ΔΕΗ και για να δώσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε τι. Η τυποποίηση είναι το πιο σημαντικό, η ιχνηλασιμότητα, η ποιότητα, δομές εκπαίδευσης, δομές παιδείας. Ισχυροί συνεργατισμοί, ισχυρές συνεταιριστικές δομές. Εμείς στην Ένωση προσπαθούμε, έχουμε βάλει τεράστια μπλοκ υπηρεσιών αυτή τη στιγμή, γιατί σας είπα και πάλι, το να ανατάξει τις δυνάμεις μιας επιχείρησης με τόσα πολλά προβλήματα που τα ξέρει όλος ο νομός είναι πολλές και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. Η γραφειοκρατία είναι αμήλικτη, οι χρόνοι της δικαιοσύνης είναι υπερβολικά αργοί. Και κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί πώς μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει όταν θα πρέπει να περιμένει δικαστικές αποφάσεις 1, 2 και 3 χρόνια. Δεν έχει αξιωθεί κανείς δηλαδή να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στη δικαιοσύνη και έχει αφήσει τους δικαστές έρμεα να μπλέκουν με άπειρες γραφειοκρατίες και άπειρες υποθέσεις. Και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν αγρότη, ο οποίος ακούει συνεχώς νέες τεχνολογίες, ακούει συνεχώς για κοσμογονικές αλλαγές γύρω του, είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έρχονται πράγματα και θάματα και εμείς δεν έχουμε ακόμα λύσει τα στοιχειώδη στο πώς θα φτάσουμε στο χωράφι. Στο πώς θα αρδευτεί το χωράφι. Υπάρχουν χρήματα να κάνουμε μελέτες για τις επιπτώσεις της μικροκλιματικής αλλαγής σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιοχή. Εμείς ήδη έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, παρακολουθούμε 75.000 στρέμματα, το μεσηνιακό καλάθι με προϊόντα, σταφίδα, σίκο, ελιά, αραχίδα και πατάτα, αλλά αυτό από μόνο του. Ένα κούκκο δεν φέρνει την άνοιξη. Προφανώς. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Να ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα, δύο στην πραγματικότητα. Καταρχάς, έτσι συνοψίζοντας, η τιμή είναι τόσο. Γιατί ο κυριότερος λόγος τελικά? Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι προσφορά ζήτηση. Υπάρχει υπερπροσφορά. Ισπανή είναι ο κύριος λόγος. Υπάρχει υπερπροσφορά από τις γύρω χώρες. Σας είπα και πάλι, αναπτύσσονται γύρω μας όλοι οι γείτονες. Έχουμε και τους Ισπανούς, έχουμε και τους Ιταλούς. Ισπανοί μαζί με τα. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλα αποθέματα και δημιουργούν τα αποθέματα. Και οπότε υπάρχει διάθεση και μπορεί κάποιος να βγει απλά να ψωνίσει από άλλες περιοχές. Και το τελευταίο που εγώ κράτησα περισσότερο από όλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό που η Ένωση κάνει το βήμα μπροστά και τα κίνητρα που προσπαθείτε να δώσετε, την υπεραξία. Λίγο, ξέρω εγώ, υπομονή να κάνει κανείς, χρόνο με το χρόνο. Πότε θα τη δούμε και οικονομικά να καταφέρετε να τη δώσετε, εάν αρχίσουν και εμπιστεύονται και γίνουν για πράγματα. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Εννοώ στην τιμή, γιατί το υπόλοιπο και αυτό είναι σημαντικό. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί αυτό ζητάνε όλοι. Το ζήτημα είναι ότι μην κοροϊδευόμαστε. Αρκετοί τι περιμένανε μια ζωή, να ανακοινώσει η Ένωση την τιμή για να πάνε στον ιδιώτη και να του πούνε φέρε 5 λεπτά παραπάνω ή 10. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν δημιουργεί κάτι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Η Ένωση μπορεί να σου δώσει μια τιμή και να την κρατήσει ψηλά για πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως της διακυμάνσης της. Αν την εμπιστεύεσαι. Αν τώρα είναι αλακάρτολο αυτό, μοιραία πέφτεις και εσύ στη λούμπα. Για μας είναι ζητήματα σταθερότητας. Δεν έχει κάνει εκεί όμως. Άμα πας αλλού, τέλος. Μα λέω το εξής, ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι. Και το κατάστημα που έχουμε φτιάξει στην Ιατροπούλου 10, στο κατάστημά μας. Που είναι εκπληκτικό να πηγαίνετε παρεμπιπτόντως. Με προϊόντα του συνεταιρισμού, προϊόντα καλλιντικά, με είδη δώρων. Έχουμε φτιάξει μια κρέμα από ελαιόλαδο. Κρέμα προσώπου για γυναίκες.
ελαφρέας και πλούσιας υφής. Σας πληροφορώ ότι η υπεραξία της είναι δεκαπλάσια σε σχέση με το να διαθέσω ένα λίτρο λάδι σε ένα μπουκαλάκι. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό, να εκμεταλλευτούμε και το προϊόν σαν προϊόν και τα υποπροϊόντα που δημιουργούνται γύρω-γύρω, για να μπορέσουμε σιγά-σιγά όλο αυτό να δημιουργήσει μια υπεραξία στα μέλη, τα οποία την καρπώνονται με εκπτώσεις, με παροχές και κάποια στιγμή σίγουρα και με χρήματα. Εμάς μας ενδιαφέρει τι, το πλάνο αυτό και το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί, να δημιουργήσει ένα συνεταιρισμό βιώσιμο. Έχουμε κάνει ένα φιλόδοξο και πολύ δύσκολο πλάνο εξυγίανσης. Ο συνεταιρισμός έχει πάρα πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι βάλαν απίστευτη πλάτη. Οι σύμβουλοι το ίδιο, με τρομερά προβλήματα και διώξεις για οφειλές που δεν ευθύνονταν αυτοί, ευθύνονταν παλιές διοικήσεις. Και την ίδια ώρα έχουμε και την αρρωγή των μεσήνων παραγωγών που μας εμπιστεύονται και φιλοδοξούμε να τους το ανταποδίδουμε χρόνο με το χρόνο. Το κανάλι σας που μας στηρίζει σε οτιδήποτε κάνουμε και προωθεί ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε επιλέξει να ζούμε στην πόλη μας, εδώ που γεννηθήκαμε, να προσφέρουμε στον τόπο μας επαγγελματικά. Για μας είναι και ένα θέμα λίγο πατριωτικό, να το πούμε έτσι, σε όσους δεν επιλέξαμε να φύγουμε από την Ελλάδα. Είμαστε λεγόμενοι μένουμε Ελλάδα και είμαστε και γενιά των εγκλωβισμένων, να το πω και λίγο ευρύτερα. Γιατί ο εγκλωβισμένος είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να ζει εδώ, να δραστηριοποιηθεί εδώ επαγγελματικά και άρα είναι και αναγκασμένος να προσαρμοστεί και να δώσει αγώνες. Δίνουμε αγώνες καθημερινούς. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, όπως αλλάζουν τα πράγματα και έχουμε ξεφύγει από παλιότερες παθογένειες, σιγά σιγά και με νέα και πιο φρέσκα μυαλά και νέες αντιλήψεις, γιατί δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα, είναι και θέμα αντιλήψεων, όλα θα τα πετύχουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι σιγά σιγά οι αλλαγές γίνονται, απλά είναι βήμα-βήμα. Και αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο πολλές φορές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε και θέλω να τα πούμε και με αφορμή και τα υπόλοιπα προϊόντα και πάρα πολλά πράγματα που κάνετε, γιατί δεν είναι μόνο το λάδι. Ναι, έτσι και είναι η επικαιρότητα βέβαια τώρα, που σίγουρα απλά αυτή τη στιγμή να δώσουμε και εμείς ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές κάπως θα ανεβούν και θα τσιμπήσουν προς τα πάνω. Δεν είναι, είναι πρόσκαιρο. Σίγουρα στερείται η τοπική οικονομία αρκετά χρήματα. Σίγουρα αρκετοί παραγωγοί ελλείψιδη χρημάτων δώσανε πολύ φτηνά ελαιόλαδο, γιατί έπρεπε να πιάσουν λεφτά στα χέρια τους. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά όλο αυτό θα μας κάνει πιο χρήσιμους, θα μας κάνει πιο σοφούς, μάλλον, να το θέσω καλύτερα, στο τι πορεία θα πρέπει να τραβήξουμε από εδώ και πέρα. Και αυτό δεν περνάει μέσα από συνεργατικές δομές. Άλλος πώς, δεν νομίζω να υπάρχει μέλλον. Θα είναι ο καθένας κατά μόνας και θα έχουμε και αρνητικές εξελίξεις. Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας ανέφερα πριν, όλες αυτές τις παραμέτρους για την Ήπεθρο, τη δημογραφική γύρανση, το ποιος θα παράγει, τις μεταναστευτικές ροές που έρχονται, τα εργατικά χέρια που λείπουν, και είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό τα επόμενα χρόνια. Γιατί εκεί, αν δεν προφυλαχτούμε από τώρα, θα έχουμε αλλοιώσεις άλλου τύπου τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ευχαριστώ δύναμη. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Βέβαια, γιατί στη διάθεσή είναι σας ο βασικός πυλώνας. Τον τουρισμό τον έχουμε λίγο αφήσει, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μου δώσετε και λίγο χρόνο παραπάνω να πάω να αλλάξω ρούχα, γιατί έχουμε ευζήν με Χριστίνα Πανταζοπούλου. Αλλά θα κάνουμε γυμναστική. Μείνετε εδώ.
φτιάξαμε λοιπόν και βάλαμε, όπως σας είπα, τα αθλητικά μας. Εγώ τα λέω γυμναστηριακά. Είμαστε εδώ με Χριστίνα Πανταζοπούλου φυσικά. Καλησπέρα, καλή χρονιά να πούμε. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Και θα γυμναστούμε και λίγο, γι' αυτό εγώ έβαλα τα γυμναστηριακά, αφού έτσι κι αλλιώς για να ξέρει και ο κόσμος πώς έρχομαι στη δουλειά καμιά φορά. Αλλά δεν το πίστεψα ότι θα βάλεις φόρμες. Γιατί, να. Ναι, μου το έπαιξε. Πριν ήμουν με τα κολάν και τα τέτοια, τώρα με το άλλο κολάν. Δεν το περίμενα. Μπράβο, χαίρομαι. Ιδέες παραδέχεσαι. Γρήγορη, όποιος έτσι θέλει. Και στην εκπομπή γυμνάζεται. Άλλωστε, αμέσως μετά να πούμε, είναι η μόνη ώρα που μπορώ να κάνω κάτι. Το 7 με 8, αν προλαβαίνω, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, 7 με 8 θα είμαι iBody. Και φέραμε και το iBody εδώ στους δικούς σας δέκτες. Και να πούμε τι πρέπει να κάνουμε, Χριστίνα. Γιατί φάγαμε λίγο παραπάνω τις γιορτές, είναι αλήθεια. Ναι, τα αγγλικά. Τι θα κάνουμε, πώς να ξεκινήσουμε, δηλαδή, αυτό ήρθαμε να πούμε. Εντάξει. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες, το σώμα δεν είναι στην κατάσταση που ήταν. Ή αν εσείς όλοι δεν γυμναζόσασταν πριν και αποφασίσατε να γυμναστείτε τώρα. Καινούριος χρόνος, άρα μπορεί και να είναι και το κίνητρο. Αυτό. Είναι καινούριος χρόνος, καινούργιοι στόχοι, έτσι. Οπότε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε σίγουρα με λίγο αερόβιο, περπάτημα. Έντονο περπάτημα, γρήγορο περπάτημα. Αν και εγώ, είναι πολύ καλό να περπατάμε έξω, βέβαια, επειδή ο καιρός δεν μας το επιτρέπει, έχει πάρα πολύ κρύο. Καλό θα ήταν να είμαστε σε έναν εσωτερικό χώρο, έτσι. Και το προτιμώ για αρχή, γιατί ο διάδρομος σου δίνει και συγκεκριμένο ρυθμό. Ενώ όταν περπατάς έξω, αν δεν είσαι συνηθισμένος, μπορεί να σταματάς, να πηγαίνεις πιο αργά, πιο γρήγορα. Ο διάδρομος έχει ένα συγκεκριμένο τέμπο που πάει. Έτσι μπορείς να το αυξομοιώσεις, να το ελέγξεις και τα λοιπά. Να το βάλεις στα μέτρα σου, ας πούμε, έναν τρόπο. Να το φέρεις στα μέτρα σου, ναι. Είναι αντικαδασμικοί όλοι οι διάδρομοι, οπότε δεν έχεις και τους κραδασμούς, τουλάχιστον για αρχή. Το δεύτερο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με τον κορμό. Κοιλιακούς δηλαδή, ραχιαίους, πλάγιους κοιλιακούς. Με όποιο τρόπο, έχουμε δείξει αρκετές ασκήσεις. Τις ασκήσεις μπορούμε να τις βρούμε και στο YouTube, στο κανάλι του Best, έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ασκήσεις για τους κοιλιακούς. Οπότε, και μετά, μόλις φύγουμε, πάλι έχουμε ασκήσεις. Έχουμε έτσι, πάλι ασκήσεις, ναι. Οπότε, αερόβιο και κορμός είναι το ιδανικό για να ξεκινήσουμε. Ο κορμός είναι η βάση όλων. Το αερόβιο το χρειαζόμαστε, καλή αιμάτωση κτλ. Οπότε, αυτά τα δύο για μένα είναι τα βασικά. Και μετά, αφού περάσει μία εβδομάδα. 2 εβδομάδες, ανάλογα και το τι κάναμε πριν, να μπούμε σε ένα κανονικό πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Επίσης, η διατροφή που σίγουρα πρέπει τώρα να την προσέξουμε λιγάκι. Ναι, το 70% για να πούμε ότι έχουμε ένα σωματότυπο σωστό είναι η διατροφή. Η γυμναστική κάνει άλλα πράγματα. Έτσι. Η γυμναστική βοηθάει στον έλεγχο του βάρους, αλλά το 70% είναι η διατροφή. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Αυτό που βοηθάει η γυμναστική είναι στη σύσταση περισσότερο. Δηλαδή, αυξάνει τη μυϊκή μάζα, που σημαίνει ότι βοηθάει στη γκάφση του λίπους. Και σύν όλα τα ωφέλη που έχουμε αναλύσει κατά καιρούς. Από εκεί πέρα όμως, αν δεν προσέξουμε τη διατροφή και στηριχτούμε μόνο στη γυμναστική, δεν είναι ό,τι πιο σωστό. Θα στείλουμε μετά και ένα μήνυμα, γιατί είναι αυτό που είπαμε, καινούργια χρόνια και καινούργιοι στόχοι. Και θα μας πεις και αν έχουν αρχίσει ήδη εγγραφές στο γυμναστήριο. Εμείς παραδοσιακό... δεν σταματήσαμε, όπως σου είπα. Ναι, πολύ λίγο. Παρότι πέσαμε δύσκολες μέρες, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα που ήμασταν ανοιχτά, Παρασκευή, Σάββατο. Ήταν γεμάτο γυμναστήριο, ναι. Να δούμε, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, αφού ήρθα προετοιμασμένη. Μην μου το χαλάσει. Όχι, δεν θα στο χαλάσω. Βγαίνει λίγο έξω. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Και μετά θα κάνουμε συνασκήσεις. Αυτό που λέμε ναι. Ζευγάρι, έτσι. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Να την δώσω στα χέρια σου μπροστά. Ξέρω ότι έχει δυνατά πόδια. Σε έχω δει και πιο παλιά. Και θέλω να φέρει το βάρο μπροστά στα δάχτυλα των ποδιών σου και να σηκωθεί όρθια. Ωραία. Και να ξανακαθίσεις πρόσεχε πίσω. Πρέπει και να κάθεσαι όμως με... Με προσοχή, ναι. Δεν πειράζει, πιο αργά στο κατέβασμα, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι πρέπει να... λίγο... Κάτσε να σου πω τι ήθελα να πω, δεν ξέρω πώς θα το πάει σιγουνικά, παιδιά. Ο μεταδικός τρόπος. Πρέπει να κατεβαίνεις με συγκεκριμένο αργά. Τρόπο, δηλαδή. Ναι, όχι... αργά. Αλλά εδώ σου δίνει ένα σωστό πλαίσιο. Κατεβαίνεις, δηλαδή τα γόνατα είναι πίσω από τα δάχτυλα του ποδιού. Εγώ δεν κατεβαίνω σαν και εσένα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, πρόσεξε. Θα βάλεις, θα τεντώσεις το ένα πόδι μπροστά. Ωραία. Και θα στηρίξεις με τη φτέρνα, λίγο λυγισμένο το γόνατο πάντα. Πίεσε. Τώρα θα στηριχτούμε στο ένα πόδι, έτσι. Θα ανέβεις. Όχι, είναι εύκολο, αυτό. Είναι εύκολο. Πάμε. Βρει τον Μπελογιάννη, έλα βάλω ένα χεράκι. Έλα, Χριστίνα. Παιδί μου, στηρίξω σωστά. Πάμε λίγο, έλα. Ανέβα. Δεν μπορώ, Χριστίνα. Μπορείς, Γεωργία μου. Άκουσε με. Το τώρα πόδι αυτό... Τώρα ήρθα για να με εκθέσει, για να βάλει τις δύσκολες ασκήσεις. Πάτησε το λίγο πιο μπροστά το πόδι αυτό. Βάλε τα χέρια σου μπροστά, να σε βοηθήσουν. Ανέβα, πάμε. Δεν μπορώ, Χριστίνα. Για πήγαινε σε εκείνο τον καναπέ, πώς είναι πιο εύκολο. Πώς είναι εκεί.
Α, ωραία, θες να μου κάνεις συνέντευξη. Είναι πιο πολύ κόμμα. Λίγησε λίγο το κάτω πόδι. Μήπως δεν κάθομαι πολύ πίσω. Θέλει να καθίσει. Όχι, μπροστά. Πρέπει να καθίσει μπροστά. Λίγησε το πόδι. Αγία μου, το... τι είναι η αντικειμενική. Τι τραβάω εγώ δηλαδή με τις ασκούμενες. Δεν τραβάει η Γεωργία. Θα σε βοηθήσω εγώ. Κατέβα. Ωραία. Ωραία. Η στήριξη στο ένα πόδι. Με κοροϊδεύαν και από το ακουστικό. Λένε στο νοσοκομείο και κάτι τέτοιο. Κλείστε το κοντρόλ, κλείστε το λίγο. Δεν είναι. Να το κάνω και μία μόνη μου τώρα. Ναι, αμέ, ορίστε. Εννοείται. Ορίστε. Εντάξει, η θέση έφταιγε, κατάλαβες. Θες να κάνεις και το άλλο πόδι. Καλά, είμαι φανταστική. Να κάνεις και το άλλο πόδι θέλω. Εντάξει, κάθεται, σου λέει θα μου πέσει. Θα σε πιάσω, Γεωργία. Α, αυτό είναι πιο εύκολο. Είναι το δεξί, το καλό. Πάντα τα δύο πόδια έχουν διαφορά. Μπράβο. Μου λέγεις να μην ξεστηλίσω να βάλω το δεξί πρώτα. Τα πόδια, οι δύο πλευρές έχουν διαφορά. Και στο χέρι και στο πόδι και στον κορμό. Οπότε αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά δύο. Έχεις την απαντάζω που λέω. Μια χαρά, ήσουν με 2 εικοσάρες. Σωστό κι αυτό. Εντάξει. Ναι, μια χαρά, τέλεια. Εντάξει, δοκιμάστε το, δεν είναι τόσο πολύ. Ναι. Θα κάνεις λίγο διάταση, να μην σε αφήσω έτσι σφιχτή. Αυτό είναι εύκολο. Ωραία. Ρίξτε το βάρος επάνω στο πόδι σου. Και κάνουμε διάταση στο γλουτό. Είδες, άμα θέλεις, βλέπεις, η Γεωργία πήγε, άλλαξε, έβαλε τα αθλητικά της. Και θα πάω να ξαναλλάξω. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Αυτό να δώσουμε είναι... βραβεία, να κάνουμε γυμναστική και μετά θα αλλάξω κιόλας. Και μετά πάλι θα ξαναλλάξει. Μετά θα βάλω πάλι τα προηγούμενα. Πώς είναι, αναφυσιστικό αυτό. Ναι, πολύ καλά. Οι διατάσεις σε τουμνάξη, επειδή κάθε Παρασκευή κάνεις, ναι. Είναι παρεξηγημένες με την έννοια ότι και γυμνάζεις ταυτόχρονα εκτός από όλα τα υπόλοιπα με έναν τρόπο. Κοίτα να δεις, το πρώτο πράγμα που χάνει ο άνθρωπος είναι την ευληγησία του. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Δηλαδή, κάθεσαι 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, όσο και να καθίσεις. Το πρώτο πράγμα που χάνεις είναι αυτή η ελαστικότητα που έχει το σώμα σου όταν κινείσαι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διατάσεις. Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία. Τι άλλο, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά είμαι. Αισθάνεσαι καλά? Ωραία. Να ξέρεις το ότι ξεκλείστηκα φυγάκι. Ωραία. Λοιπόν, φέρω το δεξί μπροστά αφού είναι το καλό πόδι. Και θα φέρω, έλα λίγο πιο μπροστά να έχεις χώρο γιατί είσαι 2 μέτρα γυναίκα. Ναι, είναι και αυτό. Φέρνω το χέρι σου αυτό. Εδώ θα με πιάσει. Τι έγινε, τι βάλανε? Ωραία. Αεροπλάνο. Όρθια η θέση σου. Α, και τα δύο. Το πίσω σε ακροστασία, ψηλά η φτέρνα. Ωραία. Θα λυγίσεις. Λύγεις το πόδι σου. Α, εντάξει, αυτό είναι. Το έχω αυτό. Το έχεις. Έλα, μια χαρά, πρόσεξε το γανότα σου. Τέλεια. Ωραία. Κάποιες επαναλήψεις. Ας κάνουμε και το άλλο πόδι για συμμετρία. Α, και θα έρθουμε και πιο κοντά στο σπίτι να αγκαλιαστείτε, να κάνετε γυμναστική με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά είναι. Το άλλο χέρι στη μέση, ίσχυε πλάτη, έχει σημασία κορμός. Τώρα να μην σε ξαπλώσω στο έδαφος, σου κάνω όρθιες ασκήσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, okay. Αυτό δεν ήταν δύσκολο. Δεν ήταν δύσκολο. Θέλεις να κάνουμε και λίγο χέρια, θα έρθεις εδώ. Έλα λίγο και ακούμπεις τα χέρια σου εδώ. Οπα. Θα σου χαλάσω το σκηνικό τώρα. Σκηνικό. Βάλε τα χέρια μπροστά. Okay. Τα πόδια μαζί. Εντάξει, οι αγκώνες σου να κοιτάζουν προς τα κάτω. Ωραία. Θα λυγείς τους αγκώνες και θα ρίξεις το στήθος μπροστά. Αυτό είναι για αυτά τα πίσω σημεία τα τέτοια. Αυτό είναι πλάτη, είναι χέρια, σφίγγεις γλουτό, κοιλιά. Και πάρα πολύ ωραία, να γυμνάζεις και το πάνω μέρος. Κάναμε το κάτω, να σου κάνουμε και το πάνω μέρος. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σε ξαπλώσω το πάτωμα. Δεν πειράζει, σου λέω. Σου κάνω... Θα αλλάξω μετά. Σου κάνω και λίγους χιλιακούς μετά. Ναι. Και είσαι έτοιμη. Ωραία, και το πάνω μέρος. Πλάτη, χέρια, σημαντικό για τις γυναίκες. Ειδικά αυτό που. Το τρικέφαλος είναι πολύ σημαντικός. Και έλα λίγο στο καναπέ σου. Θέλω τώρα να φέρεις τα χέρια. Καλά, καθόλου την καλεσμένη εδώ, μια χαρά είναι. Τέλεια. Έλα πίσω, φέρει λίγο τα χέρια σου προς τα πίσω. Ναι. Ωραία. Θα αφήσεις να πέσει πίσω το βάρος σου και θα ανέβεις και θα φέρνεις μία το ένα πόδι πάνω, μία το άλλο. Θα βγάλω το μαξιλάρι. Το διαλύσαμε το σκηνικό. Έχουμε διαλύσει όλο το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε πίσω, πέφτεις. Ωραία, και ανεβαίνεις. Α, όταν ανεβαίνεις. Ναι, όταν ανεβαίνεις πόδι. Μπράβο. Και δουλεύεις κοιλιακούς. Ωραία. Φέρ τα χέρια πιο μπροστά. Ωραία, αφού βρεις την κίνηση, φέρ τα χέρια μετά μπροστά. Πέσε και ανέβα. Πώς φαίνεται? Πολύ καλά, μια χαρά. Ωραία, αν τώρα στρίψε πρώτο... κιόλας. Στρίψε. Στρίψε. Μήπως είχες να κάνεις καιρό γυμναστική και σε... εντάξει, μήπως είναι ένα απολάμενο μακάρον. Μήπως είναι... Αφού τα φάγανε στο κοντρόλ, δεν είπαμε στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάγαμε δίπλες όμως, δεν είπες, φάγαμε δίπλες. Είπα καλύτερα, ναι. Okay. Ωραία. Πόδια, χέρια, κορμό, πλάτη. Και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε επί 10-15, όσο αντέχουμε 20 στο σπίτι, έτσι. Κοίτα, ή αν θες να κάνεις, υπάρχουν 2 τρόποι να το κάνεις. Ή θα το κάνεις μία φορά ό,τι κάναμε και θα επαναλάβεις τον κύκλο 3 φορές. Ναι. Ή θα κάνεις την κάθε άσκηση 3 φορές.
θα περάσει στην επόμενη άσκηση τρεις φορές. Και ίσως συνήθως είναι καλύτερο με την έννοια ότι δεν κουράζεσαι για να κάνεις πολλές επαναλήψεις στο ίδιο σημείο, δηλαδή να αλλάζεις. Κοίτα, οι επαναλήψεις είναι συγκεκριμένες. Τώρα εδώ δεν έχουμε βάρος. Καλό θα ήταν από 12, 15, 20, ανάλογα τη φυσική κατάσταση. Ναι, θέλω να πω λίγα από το καθένα ή όλα το ένα, ας πούμε, τους κοιλιακούς όλους. Αυτό δύο τρόποι υπάρχουν. Άρα ή θα κάνεις 15 κοιλιακούς και τελείωσε ο κύκλος, τα επαναλαμβάνεις τον κύκλο. Αλλιώς, αν θες και υπάρχει καλή φυσική κατάσταση, κάνεις τα πόδια τρεις φορές, τα χέρια τρεις φορές, τους κοιλιακούς τρεις φορές μόνο του και τελειώνεις. Άρα, για να μπεις σε ένα ρυθμό και γυμναστήριο που λέει ο λόγος να μην προλαβαίνει κάποιος να έρθει, που εγώ πιστεύω ότι έτσι και αλλιώς μία ωρίτσα, κάτι το κινητό, κάτι από εδώ, από εκεί, τι χάνουμε. Μπορούμε 45 λεπτά να βρούμε χρόνο. Έτσι. Κοίτα, ποια είναι η διαφορά. Οπουδήποτε μπορείς να κάνεις γυμναστική. Οπουδήποτε. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι, αν θέλεις και χωρίς μέσα. Απλά το γυμναστήριο είναι οργανωμένο. Θα βρεις και δύο όργανα παραπάνω, θα έχεις και το γυμναστή. Και τα προγράμματα και ο γυμναστής. Τα προγράμματα, ο γυμναστής, καθοδήγηση είναι αλλιώς. Δεν προλαβαίνεις όμως, ορίστε, μια χαρά κάναμε τώρα εδώ. Καταρχήν, πώς αισθάνεσαι, δεν αισθάνεσαι. Μια χαρά, λίγο. Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι αυτό που μετά. Ανάταση. Που ήταν και λίγο, ναι, νιώθεις. Όσο δεν και νομίζω ότι θα κουραστείς ή. Και πού να πάω τώρα, μετά, το μετά σε κάνει πάντα να νιώθεις πολύ καλύτερα. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ναι, πολύ ωραία. Πώς πέρασε τα Χριστούγεννα, δεν μου πες. Και την πρωτοχρονιά. Εγώ το δήλωσα. Έφαγες. Όχι, δεν έφαγα. Δεν έφαγα πολύ, ευτυχώς. Δήλωσα ότι θα κοιμηθώ. Κοιμήθηκα. Εκτός από μία μέρα που πήγα Αναΐς, αγαπημένο, τις άλλες μέρες κοιμήθηκα. Όλοι στο Αναΐς ήμασταν τελικά. Τι να κάνω, αφού το καλύτερο. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά. Ωραία. Αυτό θα μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, λοιπόν, είτε και στο σπίτι, είτε λίγο χρόνο για το γυμναστήριο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, για να μην φοβάται και ο κόσμος που ενδεχομένως βάζει αυτούς τους νέους στόχους που είπαμε, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να έρθει δύο ή τρεις φορές ή να αρχίσει με κάποια προγράμματα που είναι πιο εύκολα, ας πούμε, πιο ήπια. Έτσι. Ναι, υπάρχουν λύσεις. Δύο φορές την εβδομάδα, μια χαρά. Το κάνουμε τρεις, το κάνουμε τέσσερις. Ανάλογα. Υπάρχουν άνθρωποι που γυμνάζονται κάθε μέρα, το έχουν συνηθίσει. Άλλο αυτό κεφάλαιο. Δεν μπαίνουμε σε σύγκριση. Ο καθένας είναι άλλος οργανισμός, τελείως διαφορετικός. Δεν λέμε πάει ο φίλος μας τρεις φορές, αν πάω εγώ δύο είναι λίγο. Όσο προλαβαίνει ο καθένας, συγγνώμη. Και μία φορά ας κάνει, αν δεν προλαβαίνει. Τουλάχιστον να έχει την επαφή. Και μετά σιγά σιγά θα ξαναέρθει η όρεξη. Ναι. Πριν δούμε γυμναστική, τι να ετοιμάσουμε, σου έχουν στείλει, γιατί μας στέλνουν και ερωτήσεις και μηνύματα ο κόσμος. Να τους πούμε να μας στείλουν και μηνυματάκια. Εσένα σε ακολουθούν και πολύ στα social, που είσαι πιο ενεργή από εμένα. Προσπαθώ να ανεβάζω ασκήσεις, εντάξει, ενημερώσεις πάνω στην γυμναστική, οτιδήποτε. Προσπαθώ. Μπορείτε εντάξει. Λοιπόν να μας το πείτε. Το θεωρώ κίνητρο, ναι. Μωρέ. Ίσως το δει κάποιος, τον παρακινήσει να κάνει γυμναστική. Δηλαδή, okay. Στο YouTube, στο κανάλι μας, να πούμε ότι μπορείτε να γραφτείτε στο Best TV. Ανεβάζουμε συνέχεια. Έχουμε άπειρα βίντεο με γυμναστική. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε πόδια, χέρια, κοιλιακούς, διατάσεις, ό,τι θέλετε από το σπίτι, δεν προλαβαίνετε. Το πρωί που ξυπνάτε. Στο κανάλι μας, στο YouTube. Best TV. Πώς νιώθω την καρέκλα αυτή. Είμαι άβολη. Αλλαγή. Δεν μπορώ. Αυτή είναι η δικιά μου. Έλεγα να μου πάρεις μια συνέντευξη σύντομη, ρε παιδί μου. Όποτε θέλεις. Να μου γράψεις ερωτήσεις μόνο πριν. Ορίστε. Σου πάει, ορίστε. Είδε ο σκηνοθέτη εδώ, ο Χρήστος Μπελογιάννης ψηφίζει Χριστίνα Πανταζόπουλου. Έλα να κάνει μια εκπομπή. Τι εκπομπή να κάνω εγώ. Κάτι, ξέρω εγώ. Φέρουμε και τη Μαριθέα. Η Μαριθέα άνετα. Η Μαριθέα άνετα. Δεν άκουσα τι είπες. Α, να μου κάνει και ένα ρεπό. Σωστό. Πετυχημένο. Θα κάνει Μαριθέα εκπομπή. Εγώ, αυτή είναι πιο σίγουρη. Ναι, είναι φανταστική. Την είδαμε στο ραδιόφωνο. Θα τη φέρει μια μέρα να κάνουμε κάτι. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορείς να πάρεις μια συνέντευξη, να δούμε τα παιδάκια 7 χρονών πώς σκέφτονται, τι κάνουν. Πολύ ενδιαφέρον. Και ναι. Όχι, να πάρει από παιδιά, από συμμαθητές της και φίλες της και φίλους της η Μαριθέα. Η ίδια. Αυτό μπορεί να γίνει όποτε. Και πολύ αυτό, με πολύ μεγάλη ευκολία. Μεγάλη ευκολία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κανένα γιορτάζει. Χριστίνα Χρήστου, εντάξει, το σόι μέχρι και. Χρόνια πολλά σου είπα. Ναι, την πρώτη-πρώτη. Το Χρήστο. Το Χρήστο, ναι, το είπαμε. Έχουμε Μαρίες πολλές εμείς και Παναγιώτητες. Ναι. Είμαστε άλλη κατηγορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να βάλετε λοιπόν καινούριους στόχους το 2020, να γυμναστείτε. Με εξέθεσε με το αριστερό πόδι, αλλά δεν πειράζει. Έβαλες λάθος πόδι. Έγινε λάθος, συγχωρέστε τι. Το δεξί ήταν το καλό. Ωραία. Να τελειώσει η ώρα, να δούμε γυμναστική, να δώσουμε βραβεία κτλ. Για να έρθω iBody. Ναι. Τι θα κάνουμε σήμερα? Στο iBody. Θα δούμε. Φτά. Θα κάνουμε. Είσαι έγινε. Θα σου δω. Θα βρω. Άσε με να σκεφτώ. Εμένα μου αρέσουν πολύ και τα ποδήλατα.
Γιατί είναι και αυτό ότι αερόβιο, και στο ναι. γυμναστήριο. Θα έρθεις έχεις... να δοκιμάσεις το καινούριο διάδρομο, τον S-Drive. Αυτό που κάναμε ολόκληρη διαδικασία, μια μέρα να το βάλουμε στο γυμναστήριο. Αυτό που είχε, ναι, τότε, την πρώτη ήταν σημαδιακό. Πρέπει να το δοκιμάσεις αυτό το διάδρομο. Τι κάνει, τι διαφορετικό έχει. Δεν είναι, δουλεύει με ηλεκτρισμό, πρέπει εσύ να το δουλέψεις και έχει και αντιστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι πολύ ωραία βέβαια, αλλά είναι, πάρα, είναι πιο athletic. Σου πάει. Εντάξει, αυτό θα κάνω. Θα πάω να κάνω αυτόν τον διάδρομο και τα υπόλοιπα, γιατί iBody που αγαπάμε, κάνουμε τα πάντα. Πιλάτες φανταστικό με Χριστίνα και όχι μόνο, με τις μπάλες, τη RX, τα ποδήλατα, ναι. τα πάντα. Έτσι. Ό,τι τώρα κυκλοφορεί σύγχρονο και τα λοιπά, το διαθέτουμε σε πρόγραμμα. Θα κάνουμε μία μέρα ένα ρεπορτάζ για το τι ακριβώς με πλάνα εκεί, αν θέλουν και οι κοπέλες και οι άντρες, αυτό... τι ακριβώς κάνουμε μέσα στο γυμναστήριο. Αυτό που ρωτάνε, που μου έλεγε σε τηλεθεατές και τα λοιπά, είναι κάποια στιγμή να κάνουμε μία, το επόμενο ευζήν, δηλαδή, ας το δηλώσουμε ναι, και από τώρα, τα διαφορετικά είδη γυμναστικής, τι ναι. προσφέρει το καθένα και πού διαφέρει το καθένα. Γιατί περισσότεροι μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το αερόβιο με τις διατάσεις. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Άρα, άλλο πράγμα κάνει το πιλάτες, άλλο πράγμα κάνει το TRX, άλλο πράγμα κάνει τα ποδήλατα, άλλο πράγμα κάνει. Το ιδανικό είναι ο συνδυασμός ή τι πάει στον καθένα. Το ιδανικό για μένα είναι ο συνδυασμός. Το έχω δηλώσει άπειρες φορές. Εφόσον έχουμε διαφορετικές παράμετρους φυσικής κατάστασης, θα πρέπει κάθε παράμετρος να δουλεύεται και με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα δεν μπορείς να πεις το καλύτερο μου είναι οι μάντες αιώρησης. Και αυτό ναι, μεν καλύπτει, αλλά δεν καλύπτεσαι από θέμα αεροβίου, δεν καλύπτεσαι από διατάσεις. Τα βάρη. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα βάρη. Παρότι με ξέρουν για το πιλάτες, μου αρέσουν πάρα πολύ τα βάρη. Και μικρή έκανα πάρα πολλά βάρη. Άλλο πράγμα τα βάρη. Τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι χρειάζονται όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και που σε ευχαριστώ που έβαλες και φόρμες. Μα το είχαμε πει. Αφού δεν το περίμενα. Αλήθεια δεν το περίμενα. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έρθω να μιλήσω μόνο για τις γιορτές. Όχι, αφού είπαμε. Το λόγο μας το τηρούμε. Ό,τι πεις, το κρατάς. Ναι, ωραία. Το έχω αυτό το κακό. Γιατί συνήθως. Καλό είναι, καλό είναι. Αυτό είναι καλό. Συνήθως αποδεικνύεται. Τώρα θα σε αφήσω να δούμε τη γυμναστική τη σημερινή. Και να πάω να ξαναβάλω το κολάν και το ωραίο το καμισάκι. Να φρεσκαριστώ για να δώσουμε βραβεία κτλ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλό ευχαριστώ. Απόγευμα. Τα λέμε σε λίγο στο iBody και πάμε να μας γυμνάσει λίγο έτσι πιο στοχευμένα τώρα η Χριστίνα. Καλησπέρα, ώρα για γυμναστική. Σήμερα θα κάνουμε ασκήσεις για να ανακουφίσουμε το πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης χαμηλά. Θα ήθελα να έρθετε σε στήριξη στα τέσσερα άκρα, σε τετραποδική στήριξη. Θα μετρήσετε έτσι ώστε οι παλάμες να είναι κάτω από τους ώμους σας και τα γόνατα να είναι ακριβώς κάτω από τη λεκάνη σας. Θα κάνουμε τη θέση της γάτας, που είναι αυτή εδώ η θέση, και κατόπιν τη θέση της αγελάδας, που είναι αυτή. Η θέση της γάτας και η θέση της αγελάδας. Πολύ αποτελεσματική άσκηση για τη σπονδυλική μας στήλη. Θυμηθείτε ότι η σπονδυλική στήλη θέλει κινητικότητα και δύναμη. Ακριβώς τις δύο λειτουργίες τις οποίες επιτελεί. Η σπονδυλική στήλη μας στηρίζει όλη την ημέρα, πρέπει να είναι δυνατή. Και μέσω της σπονδυλικής στήλης κινείται όλο το σώμα, άρα πρέπει να είναι και ευλίγιστη. Πολύ σημαντική άσκηση για τη σπονδυλική σας στήλη. Κατόπιν θα φέρουμε το ένα πόδι πίσω και το άλλο πίσω και θα σπρώξουμε σε αυτή εδώ τη θέση. Θα λυγίσετε τα γόνατα και θα αρχίσετε να περπατάτε. Μία το ένα πόδι, μία το άλλο πόδι. Τραβάμε μέσα τους κοιλιακούς και αρχίζω και τεντώνω το πίσω μέρος των ποδιών μου και της λεκάνης που σχετίζονται με το κάτω μέρος της σπονδυλικής μου στήλης. Ωραία. Μερικές επαναλήψεις εδώ. Και θα χαλαρώσετε στην αρχική σας θέση. Κάτι πολύ σημαντικό για τη σπονδυλική στήλη είναι οι στροφές. Θα φέρετε το ένα σας πόδι μπροστά, θα πιέσετε και θα αρχίσουμε, θα βάλουμε τα χέρια μέσα από τα πόδια, να κάνουμε κύκλους γύρω από το πίσω πόδι. Ερχόμαστε και κάνουμε κύκλους γύρω από το πίσω πόδι και με αυτόν τον τρόπο μαλακώνουμε την άρθρωση του ισχύου, κάτι που βοηθάει στην κινητικότητα της σπονδυλικής μας στήλης. Θα αλλάξουμε πόδι, θα φέρουμε το άλλο πόδι, τα χέρια τα τοποθετώ μέσα από το πόδι. Ρίχνω το βάρος λίγο μπροστά και κάνω κύκλους γύρω από το ισχύο. Ωραία. Προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλάζω κατεύθυνση. Και μετά μπορείτε να επαναλάβετε όλο τον κύκλο από την αρχή. Θέση της γάτας, θέση της αγελάδας,
ανεβαίνουμε, περπατάμε με λυγισμένα τα πόδια, τεντώνοντας το πίσω μέρος του ποδιού και φέρνουμε το πόδι μας μπροστά, κάνοντας κύκλους γύρω από τα ισχύα μας. Ωραία. Τρεις ασκήσεις που θα σας ανακουφίσουν και θα δώσουν κινητικότητα στη σπονδυλική σας στήλη. Είμαι η Χριστίνα Παντοζοπούλου, είμαστε στο Best TV και κάνουμε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Ελπίζω να είστε ποιητικοί. Αλλάξαμε και πάλι. Τόσες δίπλες φάγαμε, τόσα μελομεκάρονα, τόσα γλυκά, τόση γαλοπούλα με τη γέμιση. Εντάξει. Να είστε ποιητικοί. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, πώς μπορείτε να κερδίσετε το δώρο μας, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι μια διανυκτέρευση, αλλά εσείς θα το συνδυάσετε και θα περάσετε ένα φανταστικό διήμερο στην υπέροχη Καλαμάτα, εκεί στο φανταστικό ξενοδοχείο Messinian Bay, στον Αλμυρό. Από πάνω τα Αίγυπτος, πιάτο από κάτω σας ο Μεσσηνιακός κόλπος, φανταστική θέα, εξοπλισμένη χώρη, υπερσύγχρονο, πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Έχει τα πάντα και το καλοκαίρι φανταστικά για την παραλία από κάτω, αλλά όλες τις εποχές και αίθουσες για συναισθιάσεις, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Στέλνετε best, αφήνετε ένα κενό, γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας με την αποστολή στο 54777. Μόνο ένα 24 το μήνυμα και πολύ καλή σας επιτυχία. Και για να έρθουμε έτσι όπως στάλουμε και στο τέλος της εκπομπής, στο βραβείο της ημέρας. Σε τι φάση είσαι, πώς περνάς? Είμαι σε φάση που φεύγω αύριο για Ιράν. Αύριο φεύγεις? Ναι, αύριο ταξιδεύω. Ακριβώς! Είναι ένα σύριαλ που θα γυρίσετε για 3 χρόνια. Δηλαδή θα περιμένω 3 χρόνια για να δημοσιεύσω φωτογραφίες. Απαγορεύουν τα κινητά. Θέλω να σας χαρίσω πάρα πολλές σκόνες από εκεί. Αλλά θα βλέπετε τοπία μόνο. Εκεί είναι λίγο τα πράγματα επικίνδυνα, παράξενα ή έτσι υπάρχει? Βλέπεις ειδήσεις καθόλου? Βλέπω, αυτό σε ρωτάω. Λίγο άγχος έχω, περισσότερο η μητέρα μου, για να είμαι ειλικρινής. Θέλει να πλύνει τα ρούχα του, θα μιλήσει με τη μαμά. Θέλει να κάνει τσεκ, θα μην... Ελπίζω να μην μιλήσει με τη μαμά. Τι ρόλο θα κάνεις? Είμαι ένας βυζαντινός πότης, αξιωματικός και μάχομαι κατά των Περσών. Θα μιλάω κάτι, τη γλώσσα που μιλούσαν τον 5ο αιώνα στο Βυζάντιο. Και μελετάω καθαρέψα και περσικά για να συνεννοούμε εκεί. Φανταστικός Γιάννης Παλιάρας σε εσάς που αρέσει. Αν υπάρχετε εσείς που σας αρέσει. Τέλος πάντων, αυτά. Τα ακούσαμε γι' αυτά και ακούμε πάρα πολλά κάθε μέρα και εδώ είμαστε εμείς για να βλέπουμε την επικαιρότητα, τα ζητήματα τα σοβαρά, τα κοινωνικά, του πολιτισμού, όλα όσα σας απασχολούν και μας απασχολούν και να δίνουμε και τα βραβεία μας έτσι κλείνοντας και φυσικά να κάνουμε και τη γυμναστική μας, γιατί πρέπει να είναι τρόπος ζωής και η γυμναστική, αλλά και μια έτσι καλή ζωή υγιεινή για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να στείλετε και τα μηνυματάκια σας γιατί έχουμε την κλήρωση του δώρου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά, να προσέχετε ιδιαίτερα τους εαυτούς σας.